Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Ραπτό.gr. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Τι κάνεις, γλυκό μου κουμπαράκι? Περακλώνεις με αυτό το τραγούδι. Ωχ, φτιάχνουμε φίλε, αμανέδες. Δεν δε σε με φτιάχνει κάτι το αυτάκι, δεν στο γαργαλάει. Κοίταξε, να θα πάω ξύς, το ανατολίτικο το έχει. Το έχουμε, το έχουμε, ναι, εγώ το δέχομαι φίλε, το έχω το ανατολίτικο. Το έχεις, το έχεις το ανατολίτικο. Εσένα δεν σε κάνω αυτοί οι αμανέδες, αυτά τα μερακλίδικα από μέσα. Αυτά επειδή είναι και χασίσια μέσα και καπνούς και τέτοια. Ναι, ναι. Και η χωρία αυτή και τα λοιπά. Και δεν με. Ας πούμε εδώ τρία κορίτσια που χορεύουν belly dance εδώ να λυκνίζονται τα κορμάκια τους. Έχω δίκαιτε από το κορδελιό κάτι. Κορδελιώτησες, δυναμίτησες. Δυναμίτησες. Σε κάτι γάμους που πήγαινα, όταν πήγαινα σε γάμους. Αλλά παλιά, ναι. Πήγαινα σε γάμους. Ναι. Πήγαινα. Έκανα και κάτι τέτοια. Είχες στο δικό μου ένα live guard, έτσι. Ήσουν να βαγωσώσεις στο δικό μου. Είχες με την πισίνα. Είχες τίποτα. Χορεύανε εκεί. Είχαμε, δεν ξέρω τι χορεύαμε. Ήταν ο κρύος ο κόκκινος εκεί, έβαζε κάτι τραγούδια. Μουσικάρες φίλε κόκκινος. Τώρα, ό,τι και να με λες για τον Γκρεγκουάρ, είναι δυναμίτης. Ειδικά σε τραγούδια 80s, 90s είναι πολύ δυνατός. 80s, 90s περάσαν τα ίδια. Περάσαν, ναι, εντάξει, οκ, περάσαν. Είναι σαν να είσαι μηχανικός σε Opel Ascona. Opel Ascona, έχουν τελειώσει τα αυτά. Είναι καινούργια τα μηχανήματα να πούμε. Είναι δυνατός. Χρόνια πολλά στον Δημοσθένη. Ναι, ωραίο όνομα. Βαρδάκης. Φιλαράκης μας, γιορτάζει, Δημοσθένη το λένε. Α, τον κρύο κι αυτό. Ωραίο όνομα, αλλά κρύο. Χρόνια πολλά στο φιλαράκι μου, τον Δήμο, στον κορινό μου μας ακούει. Γαύρος, φόλα. Έχει τρελαθεί δύο χρόνια χωρίς τίτλο. Λέει, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Λέει, θα πάθω κάτι. Λέω, κάτσε, έρχονται και άλλα χρόνια. Καλό όνομα, καλό, Δημοσθένη. Χρόνια ήταν πολλά. Και αρχαίος, ναι. Σήμερα γιορτάζουν πάρα πολύ. Πρόσεξε, ποιοι γιορτάζουν. Πολύ, πολύ, ναι. Κατεβατό. Έχει καλή αγορά, θα δουλέψει. Θα δουλέψει, λοιπόν, Δημοσθένη. Ναι. Επαμεινώντα. Καλό όνομα. Γουστάρης. Νόντας. Νόντας. Βαρύ, μπαρμπάτσικο. Ωραίο, έτσι, βαρύ, έτσι, νόντα, ναι. Αντρικό. Ο Ηρακλής. Ποιος Ηρακλής, αυτός που έχασε 3-0 χθες. Τα νέα του Πατριάρχη. Εντάξει, να κάνω. Τον ευλόγησα και αυτό να λίγο. Τρία μπλε. Ρατσιστό μου τραγί πέρα οι παοξίδε. Κάνανε με του. Ένα γιο πρέπει να κάνανε τι ατασταλίε αυτέ. Ναι. Είναι κατακριτέ. Έχετε αλλάξει, ναι, πάρα πολύ οι παοξίδε. Κατακριτέ όσο δεν πάει. Όταν φτάνει ο παοξί, ναι, να γίνει ρατσιστή. Ναι, ναι. Όταν εκεί πέρα οι μισοί παοξίδε. Μα έχουμε και εμεί μαύρου. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω τώρα. Δεν έχουμε εμεί μαύρου. Δεν είχαμε τον κόμμα τόσα χρόνια που καθάριζε. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Και στην μπάλα, εντάξει. Στην μπάλα δεν έχω βαρέλα. Έχω χίλιου γιο. Εγώ όλοι μαύροι. Στην κερκίδα σα τι είναι. Μα δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τέλο πάντων θα πάμε μετά. Πάει ένα από το κορδελιό, α πούμε.
να ξεφωνίζει. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Ταμτάκος από το Κορδελιό. Ναι. Ταμτάκος από τις Απελόκηπους. Ναι. Πάει να δει βόλεϊ. Και βόλι. Κάνει τη Μαϊμού στο μαύρο. Έλατε τώρα. Φίλε, δηλαδή. Δηλαδή γελάει και η Μαϊμού, α πούμε. Δηλαδή τελειώσατε. Ναι, ναι, ναι. Τελειώσατε σαν DNA. Πάτε σε άλλα. Όχι, δεν τελειώσατε. Πάτε σε άλλους κύκλους. Σε άλλους κύκλους. Σε άλλα επεισόδια. Σε άλλες συμπεριφορές, ναι. Σε άλλες κουλτούρες, να πούμε. Τώρα, πάντως, που είπες για εμφανίσεις, χθες στο Παλατάκι έκανε ναι. Η κάμερα zoom σε διάφορες κορασίδες. Ήταν όλες μία και μία, έτσι. Μιλάμε για τώρα για μοντέλα. Πάω έγινε τώρα μόδα. Να μόδα έγινε τώρα. Επειδή έγινε μόδα ο Πάω. Ναι, επειδή πάει καλά, λες, έχει γίνει μόδα. Εντάξει, μόδα έγινε και η City, έγινε και η Μπαρτσελόνα. Όταν είναι μόδα, η μόδα είναι να πούμε. Πώς θα σου το καταλάβεις. Περνάνε τα νέα τα παιδιά, ας πούμε, και αυτό το καφρίλικο να πούμε δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ναι, πάτε να βγάλετε την καφρίλα τώρα. Τι πάτε στο ντουλάπι της ιστορίας. Εντάξει. Εγώ περίμενα να πάτε στη Λάρισα και να κάνετε. Καλά, δεν είναι, δεν κερδίζει μέσα την καφρίλα. Εντάξει, πώς δεν κερδίζει. Τι κερδίζει, κερδίζει λαό. Λαό. Ο Πάο και κερδίζει. Τώρα θα κερδίζει από την ομάδα. Γι' αυτό λέω. Εντάξει, θα παίζει η ομάδα καλά και θα κερδίζει. Δεν λέω το κάτι άλλο. Παλιά κάνατε λαό από το λαό σα, τώρα θα κάνετε λαό από την ομάδα σα. Ωραίο είναι αυτό. Τον πρόεδρό σα. Και από τον πρόεδρο και από την ομάδα και βλέποντα ο λαό ότι ο λαό είναι γεμίζει τα γήπεδα, έρχεται κι άλλο λαό. Πιο όμορφο σου λέω, ρε παιδί. Πιο δημιουργικό. Έχει αλλάξει σελίδα η ιστορία. Ο Πάο και έκανε λαό από το λαό του, τώρα κάνει από τον Λούστη τον πρόεδρό του. Όπα, την προεδράρα. Έτσι δεν τους λέγεται τους πρόεδρους στον ΠΑΟ. Αφού δεν είχαμε Ιβάν Σαββίδη, τι να κάνουμε. Τώρα έχουμε Ιβάν. Άρα τα κάνουμε. Λεφτά πάρα απ' όλα. Και όχι μόνο τα λεφτά, και να τα χώνει τα λεφτά. Αυτό λέει ρε φίλε, τι να τα κρατάει. Κι άλλοι έχουν λεφτά και τα κρατάνε. Άμα δεν τα χώνει, τι να το κάνω. Να αγαπήσω. Έχω για παραδείγματα που δεν έχουν λεφτά που δεν τα χώνουν. Να αγαπήσω έναν άνθρωπο που έχει λεφτά και δεν τα δίνει. Αγαπώ αυτόν που τα δίνει. Όχι, εμείς αγαπάμε αυτόν όπου ό,τι υπόσχεται το κάνει πράξη. Με λεφτά. Δεν ξέρω πώς βρίσκει τον τρόπο. Τον αγαπήσατε. Φυσικά. Έτσι, μπράβο. Φυσικά. Όταν μου λέει θα κάνω αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Τελείωσε. Και τη ρίτσι υποσχέσει στον οπαδό, γιατί έτσι. Ο οπαδός είναι μικρό παιδάκι. Έτσι. Άμα του πεις ότι θα σε πάρω το παιχνίδι αυτό, αυτό και δεν το πάρεις, τελείωσες. Μπράβο. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Μπράβο, να, έχει λεφτά, να έχουν λεφτά οι άνθρωποι. Ναι. Και να τα δίνουν όμως. Να τα δίνουν. Άμα δεν τα δίνουν, δεν έχει νόημα. Τώρα να γίνετε ρατσιστές υπόξιδες είναι ένα κομμάτι το οποίο. Ουτοπικό. Είναι και πραγματικότητα είναι. Α, είναι πραγματικότητα. Δεν θα έπρεπε. Πάει ο άλλος από το Κορδελιό. Πιο μαύρος από τον μαύρο της Αφρικής. Ναι, ναι, ναι. Τον κάνει ούλα μαύρο. Μαϊμού. Ναι. Κατακριτέο, δεν το συζητάμε εδώ. Είμαστε. Εγώ αν ήμουν μαύρος. Εγώ αν ήμουν μαύρος. Αν ήμουν μαύρος, θα μου ρατσιστείς εναντίον των λευκών. Γιατί ρε φίλε. Έτσι θα πει. Λευκέ. Εγώ το βλέπω το ίδιο. Αν πούμε και τίποτα. Τερατάκι σαν τον Μποκολόκο. Μποκολόκο, τρία πόδια, τέσσερα χέρια. Θα πήγαινε ξέρω. Λευκό. Λευκό. Τα γαρόβλαχε. Ένα φραπέ. Λευκέ. Τον έλεγα. Ναι, αλλά δεν ξέρω θα είχε στο μυαλό που έχει εσύ τώρα. Αν ήμουν μαύρο. Ναι. Γιατί είπαμε. Ο Θεός τα μοίρασε όλα με σοφία. Αυτό τώρα θέλει ρατσιστικό. Όχι, δεν το λέω εγώ. Αφατσιακά καλά, ρε. Πρόσεξε. Ρε, είπα οξύδε. Δεν το λέω εγώ. Έχουν ρατσιστέ. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο. Οι άνθρωποι υπερτερούν στη σωματοδομή. Ναι. Είναι πιο δυνατοί άνδρε από εμά. Ναι. Είναι πιο δυνατοί άνδρε. Δεν κάνουμε κατασκευή του. Και στο σεξ είναι καλύτεροι. Παντού μπορεί να κάνουμε. Ναι, αλλά όσον αφορά τον εγκέφαλο, δεν το λέω εγώ, το λένε επιστήμονε. Ναι. Είμαστε πιο ψηλά. Τι να κάνουμε τώρα. Γιατί είσαι πιο ψηλά. Τι να κάνουμε δεν τώρα. Έχει μαύρου γιατρού. Έχει. Δεν έχει μαύρου επιστήμονε. Το μέσο όρο κοιτάζουμε πάντοτε. Το μέσο όρο. Γιατί δεν έχει άσπρου που είναι παλίκαρου. Δεν έχει άσπρου που είναι. Δηλαδή ένα. Κάνουμε καλό κρεβάτι που με λέει πεζόρι. Ένα λευκό από το Κορδελιό. Ένα λευκό από το Κορδελιό. Λευκό. Από τον Μποκολόκο πιο πολύ μυαλό μπορεί να έχει. Σου είπα, δεν παίρνουμε μεμονωμένα παραδείγματα, παίρνουμε το μέσο όρο. Το μέσο όρο. Είναι πιο δυνατά παιδιά, δεν είναι πιο δυνατά παιδιά από εμάς. Πας Αμερική, δεν είσαι μερικά, θα φρίξεις. Όλοι είναι δύο μέτρα, έχουν κάτι χέρια, κάτι πόδια, κάτι τέτοιο. Τι είναι αυτή, είναι άλλη κατασκευή. Εντάξει, νοητικά βλέπεις έναν άσπρο να τους κάνει γιογιό. Να κάνω μια ερώτηση. Να κάνεις και δύο και τρεις. Δηλαδή, αν πήγαινε το Πασόκ στην Αφρική. Το Πασόκ. Κάτσε, σε πάω, σε πάω. Κουβέντα, δεν θα κάνω. Το Πασόκ στην Αφρική. Α, πήρε το Πασόκ στην Αφρική. Πού συγκεκριμένα, ας πούμε. Στο Κονγκό. Στο Κονγκό, άμπραβο. Πάει το Πασόκ στο Κονγκό. Πήγαινε, ας πούμε. Με τον Ανδρέα είμαι πιο ο Πασόκ όμως. Κάτσε. Αυτό που δίνει. Το άλλο το Πασόκ. Ποιο, το βαθύ. Κάτσε, περίμενε. Αυτό πάει ο Σιμίτης. Α, έμε, πα στο Σιμίτη τώρα, ναι. Μαζί με τον άλλο τον Πρικοθύρα, πώς το λέγανε, που το βάλα μέσα, τον Παπαντονίου. Παπαντονίου. Ναι. Με τον Πρικοθύρα τον Παπαντονίου. Σιμίτης Παπαντονίου, δεν πάει Παπαδρέου βαρύ πυροβολικό, αυτό θέλω να σου και πω. Και τους λένε το χρηματιστήριο θα πάει, ξέρω εγώ, στις 10.000 μονάδες. Όχι, μη μισό λεπτό. Είναι με χρηματιστήριο. Κάτσε, ρε φίλε, μισό λεπτό. Ναι. Και οι μαύροι τώρα λες, ας πούμε, θα την τρώγανε όπως τη φάγατε εσείς. Εννοείται. Δηλαδή θα πήγαινε στον Κονγκό ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, ναι. Και θα τους έλεγε, ναι. Εγώ είμαι αριστερός, θα κάνω σεξ, ας πούμε, πώς το είπε, ναι. Θα σκίσω τη Μέρκελ. Θα τη σκίσω τη Μέρκελ. Και θα το ψηφίζαν οι μαύροι, ναι. Νομίζω. Ναι. Δηλαδή τώρα, αν δύο μαύροι και μας δίνουν, ναι. Θα φτύνει οι μαύροι τώρα. Ναι. Ναι. Καλά το είπες όμως. Σε ρωτάω. Όχι, καλά το είπες. Ναι. Δηλαδή θα πήγαινε, ας πούμε, ο Μπούζας 30 χρόνια στο Κονγκό. Στο Κονγκό. Και θα έλεγε στους μαύρους. Κονγκό του Βορρά, τα σπορ του Κονγκό.
τα κογκόσπορα. Τα σπορ του Κονγκό. Τα σπορ του Κονγκό. Ναι, τα νέα του Κονγκό. Μπουζέτα ντε Κονγκό. Ναι, Μπουζέτα ντε Κονγκό. Μπουζέτα ντε Κονγκό. Και έλεγε, ας πούμε, στους παοξίδες, μας κλέψαν το πρωτάθλημα. 30 βαθμούς μπροστά ο Ολυμπιακός. Και βαράνε το διαιτητή, ας πούμε, και τα λοιπά. Θα βαρούσαν οι μαύροι το διαιτητή. Ό,τι μου λες για μυαλό, εγώ τώρα δηλαδή. Αυτό έχει να κάνει με μυαλό μου. Αυτό έχει να κάνει. Ο Μπούζας θα την έβγαζε, ας πούμε, στο Κονγκό. Θα έλεγε στους μαύρους, μας έκλεψε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Θα τα 30 βαθμούς Ολυμπιακός μπροστά. Θέλω να μου πεις, ρε φίλε. Αυτό δεν έχει να κάνει με μυαλό. Αυτό έχει να κάνει με την ικανοποίηση, το τάισμα του υποσυνείδητου ότι πρέπει να βρούμε ένα άλλο για να νιώθουμε καλά ψυχικά. Και κάτι τελευταίο. Θα πήγαινε ο Τσίπρας στο Κονγκό, θα έκανε δημοψήφισμα, θα έλεγε το όχι, θα ναι, όχι ναι, και θα το ξαναψηφίζει ο πρωθυπουργό ή μαύρη. Δεν ξέρω αν το πει. Εσεί οι λευκοί έξυπνοι και οι μαύροι είναι οι βλάκες. Ωραία, πάει στα θέματα και άλλη φορά μην κάνετε τις μαϊμούδες. Α, να μην κάνουμε. Εσεί οι παοξίδες. Σαφώς και δεν πρέπει να κάνουμε. Γιατί άμα κοιτάξω εγώ στην κερκίδα του πάω και μισή, είναι χειρότερη από αυτό. Λοιπόν, τα είπε αυτά. Τα είπε αυτά. Πολύ. Γιατί είμαι και εγώ κατά του ρατσισμού 101%. Κατά του ρατσισμού πριν δύο λεπτά είπε ότι οι λευκοί είναι πιο έξυπνοι από του μαύρου. Δεν το λέω εγώ. Εγώ είμαι σε απέδειξη ότι δεν έχει. Δεν είναι θέμα ξυπνάδας αυτό. Αυτό δεν είναι θέμα ξυπνάδας, είναι θέμα συνήθειας. Θα πάει στον Κονγκό ο Παπανδρέου Ανδρέας. Το να κοροδέψει κάποιος έναν λαό είναι πολύ εύκολο. Μάλλον λέω εγώ τώρα. Θα πάει ο Ανδρέας Παπανδρέου, θα δώσει και τα λεφτά. Και ένας τριαντάρης μαύρος θα πει: ζήτω ο Ανδρέας. Θα πει, δεν θα πει. Για τον δίνουν οι άλλοι μαύροι. Στους κροκοδίλους θα το ρίξουν. Μα δεν νομίζω. Ζήτω ο Ανδρέας, θα πούν και άλλοι. Οι τριαντάριδες. Ναι, τι θα κάνουν. Ξέρεις, εγώ άμα ήμουν θα τους έλεγα στους κροκόδουλους εκεί κάτω. Και ούτε μνημόσυνο δεν τους έκανα. Θα πω εσείς, ο Ανδρέας είναι η αιτία που σοφάτε στην πείνα εσείς. Ο Ανδρέας. Φυσικά. Οι εξιντάριδες. Τα λες εσύ τώρα, τα λέω. Οι εξιντάριδες που τον μνημονεύουνε, καλά κάνουν οι εβδομηντάριδες. Έφαγαν καλά, με χρυσά κουτάλια. Όλοι αυτοί οι απαταιώνες οι εβδομηντάριδες, τα παιδιά του Πολυτεχνείου, φάγαν καλά χρυσά κουτάλια. Φάγαν καλά. Εσείς είστε εξορία. Δηλαδή δεν μπορεί σήμερα στο Κινάλ να μπαίνει ο Κυριάκος Κυριάκος. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Και να του στείλω τα χαιρετίσματα, να του πω την καλή επιτυχία από την εκπομπή. Αλλά νομίζω ότι ένα γουδί το θέλει. Γιατί? Θα σου πω γιατί θέλει, γιατί το γουδί. Θέλει γουδί, ο Κυριάκος. Θέλει γουδί ανάμεσα στο μεσόβριδο. Ναι, γιατί? Τον αγαπάω εγώ. Ξέρεις, σοβαρότατο στη δουλειά του όλα αυτά τα χρόνια. Πολύ σοβαρός. Ξέρεις γιατί θέλει γουδί? Γιατί? Γιατί πηγαίνει και λέει όταν φεύγει στη συνέντευξη την τελευταία. Δεν χρειάζεται το ποδόσφαιρο Κυριάκου. Ναι. Το λέει τώρα που φεύγει. Ναι, έπρεπε να το πει νωρίτερα. Γιατί δεν το πει πριν δύο χρόνια, ρε Κυριάκο. Ναι, όταν πας, πας να πολιτευτείς, να πούμε, και πριν πας να γίνεις, ξέρω εγώ, με το οποιοδήποτε κόμμα. Α, το βγάλουμε να το ρωτήσουμε κάποια στιγμή. Για το ρωτήσεις. Ναι. Σοβαρό παιδί, θα σε απαντήσει με επιχειρήματα. Τώρα που είναι προεκλογικό αγώνα, θα βγει. Ναι, ναι. Μετά του αγώνε. Ναι, άκου εδώ. Τι άκου εδώ, κάτσε να μα τα είπε τώρα πρωί-πρωί. Θα τα πω και εγώ τώρα. Να σου πω τώρα και στο. Γίνεται σφαγή. Πού γίνεται σφαγή. Ποιο θα πάρει το γραφείο τύπου. Του ΠΑΟΚ. Να δώσω την πρόβλεψή μου. Για δώση. Τον Τζακαλέα προορίζανε. Ναι. Ο Βασιλόπουλος θα του φάει. Στη στροφή. Θα του φάει ο Βασιλόπουλος. Γιατί ο Βασιλόπουλος. Ναι. Γιατί είναι με το Ζαχωράκι, έχει καλή σχέση. Ναι. Εντάξει. Ναι. Οπότε... Δεν μας ενδιαφέρει να κάτσε. Σε ενδιαφέρει. Εμένα γιατί είναι. Σε ενδιαφέρει. Ναι. Γιατί αύριο μεθαύριο θα πάρει μια είδηση. Εγώ δεν είμαι ρεπόρ του ΠΑΟΚ. Τα παιδιά εδώ του ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Πέτροτός. Ξέρω, δεν σε νοιάζει για το Μάριο, αλλά ο Πέτροτός. Ο Πέτροτός. Ναι, ναι, ναι. Εμείς μιλάμε εδώ πέρα για μας. Μιλάμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θέλω τον Βασιλόπουλο. Θες τον Βασιλόπουλο. Γιατί είναι φίλος σου. Έχω καλή σχέση. Να είσαι και εσύ το Μάριο σου κοιτάς. Εγώ θέλω τον Τζακαλέα. Αμα το πάμε έτσι για να κάνουμε αλλαγές. Μόλις πάρει ο Τζακαλέα. Θα σε πάω κόντρα δηλαδή. Κοίτα, ο Βασιλόπουλος έχει αυτό το. Την παράσταση. Έχει το αυτό που το σουλούπι. Το σουλούπι. Ναι. Ο Τσακαλέας. Τι εννοείς το σουλούπι, έτσι πρέπει να είσαι. Είναι φτιαγμένος, δεν είναι. Είχε γραφεία τίποτα. Ο Τσακαλέας θα πάθει κοινωνιολογικό σοκ. Δεν θα ξέρει πού να δώσει την είδηση, τι θα κάνει, θα παιδευτεί. Θα παιδευτεί, λες. Μάλιστα. Λοιπόν. Επειδή είναι άμαθος. Ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει. Αλλά τον Κυριάκο, δηλαδή ο άνθρωπος τι γίνεται. Είναι πόσα χρόνια στο γραφείο τύπου, φεύγει για να γίνει πολιτικός και λέει, και αυτό είναι μορφή και για τους συναδέλφους των άλλων ομάδων. Που είναι γραφεία τύπου των ομάδων. Και για τον εαυτό του. Ναι, ότι το ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται γραφεία τύπου. Κακό σε πληρώνανε, Κυριάκο, τότε. Μάλιστα. Τι σε πληρώνανε. Τι σε πληρώνανε σε ένα γραφείο τύπου. Αφού γραφείο τύπου ήταν ο Γεωργάκης, ο Σαββίδης. Ναι, αυτό ήταν στα Instagram. Δεν μου λες. Γιατί βγαίνει τώρα και λες, δηλαδή. Ναι, 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 δεν ναι. Χρειάζεται, Κυριάκο, στο ποδόσφαιρο την ώρα που φεύγει. Πώς το είπε αυτό το δεν χρειάζεται, Κυριάκο. Σου πήρε απλά τον τίτλο και τον απομόνωσε ή είπε και κάτι ακόμα. Ότι δεν χρειάζεται. Μην κάνει δημόσια σχέση. Όχι, δεν φεύγει. Να ορίσει τι δημόσια. Όταν πούμε κάτι που δεν σε αρέσει. Δημόσια σχέση και χλύβουμε. Δεν απομόνωσα τίποτα. Δηλαδή με το σκεπτικό σου. Φεύγω από το Μετρόπολη. Φεύγω από την Άρτη. Φεύγω από το αυτό. Ναι. Φεύγω ρε παιδί μου, κάνω άλλη δουλειά ή τελειώνω, ξέρω εγώ. Ναι. Ή πάω, γίνομαι κι εγώ πολιτικός. Τρελάθηκα κι εγώ και θέλω να τρελαθώ. Κάτσε, μην πας κάποια φορά. Ναι, κάτσε, ρε. Και τι να πω, δεν θέλει Γραπτόπουλος στο ραδιόφωνο, δηλαδή. Ναι. Αυτό θα πάω να πω. Ναι, σου λέω πώς, θα έρθουν τότε όλοι οι ακροατές που μας δίνουν πρωτιές και τα λοιπά, θα κάνουν τουλούμι στο ξύλο. Και θα έχουν δίκιο.
Εκεί ασε, να κάτσε με δίνουν. Λέγονται ρε αυτά τα πράγματα. Απαράδεκτος. Δεν μου λες. Να σου πω τι θες. Το ποδόσφαιρο θέλει Γκουαρδιόλες. Θέλει. Θέλει. Αμέ. 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 Άμα ο Λουτσέσκου φιλαράκι μου έκανε αλλαγή τον Βιερίνια και τον Πίσερβα στο 90, ξέρεις θα τον έκανε εδώ δύο εβδομάδες. Καταρχήν. Α, τι, κάτσε. Αλλαγή στο 90. Αλλαγή στο 90 κάνει τον Σανέ και τον Ντεμπρούινε. Στο 88 ήταν. Στο 89 και 42 κρατούσα από τη Δευτέρη. Λοιπόν, ναι. Έτσι και το έκανε ο Λουτσέσκου αυτό. Θα είχε δυο εβδομάδα λάβαρο Πανάσκα. Ρουπάνω την πιανόλα. Τον πήρε ο ύπνο και έβλεπε τρίτο όνειρο ο Γκουαρδιόλα. Ο Γκουαρδιόλα θα σου πω τι έκανε, γιατί το είδα το μάτι και εκνευρίστηκα και εγώ με το Σανέ που μου κατσέ. Με το Σανέ σου έκανε το 90. Ναι. Θέλει Γκουαρδιόλε, ε. Κάνε λάθο. Με ομάδα του ένα δι. Με ομάδα του ένα δι. Εντάξει, και άλλοι τότε να τι είναι, λιγότερο είναι. Είναι λιγότερο. Όταν κάνουμε σύγκριση πάω με Ξάδι, έχουν μισό μπάτζετ. Κοιτάξτε να δει. Ο Γκουαρδιόλα θέλει το πρωτάθλημα. Ναι. Ένα είναι αυτό. Αυτό που είδα εγώ είναι ότι έκανε ένα βιολογικό rotation. Βιολογικό rotation. Δεν μείνει έξω τώρα από το Champions League γιατί θα σου βάλει πολύ δύσκολο. Αν έκανε βιολογικό rotation και το πήγε το έργο με τρεις παίκτες μπροστά, τέσσερις κτλ. Και δεν έβγαζε τα μπακ ψηλά, έπαιξε με δύο εξάρια. Αν και το ένα εξάρι, μιλούσα με τον Μάικ, το φίλο μου τη Sheffield United. Το Μάικ, έκανε ανταλλαγή απόψεων και με τον Γιώργο από τη Χαριλάου στο Φαρσαλινό έτρωγα. Α, λοιπόν. Και. Για πες τι έγινε τελικά. Εφόσον πας στο 90 που δεις την αλλαγή, τι έπαθες. Εφόσον πας για 0-0 ρε παιδάκι μου. Και πας στο συντηρητικό, ξεθαρεύεις το 70 και πας να φουλάρεις. Και με αφήνεις την αριστερή πλευρά γυμνή. Τρίτο στόπερ δεν βάλεις ποτέ να κλείσεις εκεί τις τρύπες. Δεν βάζεις τέταρτο χαβ να κλείσεις την πλευρά εκεί που σε κάνει μαγκές ο Σον. Και την πατάς. Την πατάς. Ο μεγάλος Γκουαρδιόλα. Ο οποίος πρέπει να πήρε 3-4 ύπνους μέχρι το 90, ξαφνικά είδε όνειρο να βάλει στο 90. Ο Γκουαρδιόλα έγινε αλέφας, συντηρητικός, δεξιοκομμουνιστής. Ο προπονητής με τις κελεμπίες, με τους Άραβες που το έχουν ένα δις μπάτζετ. Και τον έκανε ο Ποτσετίνο, ο φίλος ο Γκαγκάτσης. Έτσι κάτσε, και ο γιο τον έκανε. Κάτσε, αυτό τι σημαίνει. Ναι, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι αυτός πιστεύει τώρα που θα πάρει το πρωτάθλημα. Να φουλάρει τη ρεβάνς και να το πάρει 3-0. Να το διαλύσει. Να το πάρει 3-0. Και καλά, δεν σ' ακούω να λες με τέτοια χαλαρότητα ότι και ο ΠΑΟΚ όταν έχανε με την Παναχαϊκή και τον έκραζε ότι θα το πάρει 5-0. Έκραξα εγώ την Παναχαϊκή. Κράζαν οι Αριανοί τα Χαϊβάνια. Ναι. Γιατί δεν ξέρανε ότι αυτά τα μάτς είναι και λίγο αυτά να πούμε. Ναι, είναι αυτά. Ναι, θα κάτσω τώρα να κάνω κριτική. Ο Παναχαϊκή ΠΑΟΚ. Έπεσε ένα μύθο μέσα σου, κατέρευσε κάτι όταν είδε τον Γκουαρδιόλα να κάνει αλλαγή στο 90 το Σανέ και το. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Ένα μαγαζί έκλειγε χθε που ήμουν εκεί. Έκλειγε. Είναι δυνατόν να του έχει ξεχάσει να χάνει ένα 0 από το 70. Δεν πήρε ρίσκο καταρχήν. Α, δεν πήρε ρίσκο. Και μετά το 1-0. Ναι. Δεν πήρε ρίσκο. Προπονητής που έχει μέσα παίχτες παγκοσμίου επίπεδου. Δεν ξέρει ποιον να πάει να βάλει. Σνόμπαρε την Τότελα. Στο δεύτερο μήκρονο. Και τη σεβάστηκε. Και μετά στο δεύτερο μήκρονο τη σνόμπαρε. Γιατί σνόμπαρε. Όταν φάω 1-0 πρέπει να φουλάρω. Αυτός το πήγε να χάσω 1-0. Την είδα αλέφαντος, το λέω εγώ. Ναι. Του έκανε μάγιο ο αλέφαντος. Χάνω 1-0 και το πάω στη ρεβάνς. Δύσκολη είναι η ρεβάνς, θα ξέρεις. Η Τότερα δεν έκανε άλυμο, δεν έκανε χθεσινή. Ελπίζω και. Και χωρίς Κέιν που τραυματίζει χθες ο άλλος, ο Ντέλφ τον χτύπησε. Δεν ήθελε να το χτυπήσει. Δεν ήθελε να τον πήρε παραμάζωμα έξω από και τα. Και έκανε ο Ποκετίνο και από προσανατολής και εκεί και τον έκανε διαμαρτυρίες κτλ. Εγώ είδα τον Κονσεϊσάο με απογοήτευση. Και θα σου πω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τι να με πεις, γιατί με απογοήτευση. Τι να σε απογοητεύσει. Θα σου πω δύο στοιχεία. Τι δύο στοιχεία. Πρώτον. Δεν παίζεις με ένα χαβ λιγότερο απέναντι με τη Λίβερπουλ. Συμφωνούμε εδώ. Δεν παίζεις 4-4-2 με ένα χαβ λιγότερο. Εδώ συμφωνούμε, συμφωνούμε. Και δεύτερον, έχεις να αντιμετωπίσεις ένα παίκτη ο οποίος είναι ειδικών συνθήκων. Ο Σαλάχ. Βιουρέθηκε 12-14 φορές ο Σαλάχ σε ένα σμένα χωρίς τουμπλαρίσματα. Ναι. Αυτά τα δύο τα βάζω σε ερωτηματικό για τον Κονσεϊσάο και κλείνω. Εγώ θα έβαζα κι άλλο στόπερ για τον Κονσεϊσάο πίσω. Θα έπαιζα με τρία στόπερ σε αυτό το μάτς. Με τη Λίβερπουλ που φεύγει με τα κύματα. Η Βρώμο Πορτογάλη. Ναι. Το Βρώμο Πορτογάλη εννοώ. Είσαι ρατσιστής. Όχι. Ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά, ναι. Είναι καλός λαός γιατί είναι κοντά σε εμάς. Η Πορτογάλη. Ναι. Όχι, είναι πολύ μακριά από εμάς. Πολύ κοντά. Όχι, είναι πολύ μακριά. Κοντά. Όχι, οι Πορτογάλοι, φίλε, του κερδίζει και σ' αγκαλιάζουν. Και λέει ήσουν καλύτερο, μπράβο. Αν το δω αυτό στην Ελλάδα γιατί το βίωσα. Του πήρα μέσα στο σπίτι του στο Μουντιόρο. Δεν παίζω τον τρίτο στόπερ την εξέλιξη. Ας μιλάς ποδοσφαιρικά. Ναι, αυτό το βλέπω Πορτογάλο. Ναι. Ποδοσφαιρικά. Εντάξει, γιατί έχω φίλο κολλητό Πορτογάλο. Ποιον? Τον Παύλο το Μέντες. Τον Παύλο. Αυτό που λένε Αερίζο Μέντες. Όχι. Συμμαθητής μου. Παύλο Μέντες. Συμμαθητής μου στο Λύκειο και φίλος μου τώρα. Ναι. Ο Μέντες. Έχει μπαμπά Πορτογάλο και μάνα Ελληνίδα. Ναι. Η Πορτογάλη είναι υπέροχος λαός. Ναι. Εγώ αν αυτό δεν ήμουν Έλληνας θα ήθελα να ήμουν στην Πορτογαλία. Το λέω και το εννοώ. Και κλείνω.
Αφήστε τα ρατσιστικά. Ναι. Δεν σας παίρνει. Τα ρατσιστικά δεν σας παίρνει. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να διαβάσουμε όλη τη συνέντευξη του Κυριάκου. Γιατί θέλω να δω το κομμάτι που το λέει. Τώρα, γιατί πρέπει να αποδιάβασα ένα κομμάτι. Τη διάβασα όλη. Εντάξει, εγώ δεν τη διάβασα, το λέω. Απλά είδα τον τίτλο. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορεί να έρθετε κι εσείς στο στάντ του Μετρόπολης, στο περίπτερο 3 της Sport Expo. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας, μπείτε συγκλήρωση και κερδίστε πλούσια δώρα. Από σήμερα, 10 του Απριλίου, και το Σάββατο, 13 Απριλίου, από τις 9 το πρωί, καλή ώρα σε λίγο, μέχρι και τις 8 το βράδυ, σας περιμένουμε στο περίπτερο του Μετρόπολης στη Sport Expo για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία. Γνωρίστε από κοντά όλους εμάς εδώ πέρα, αθλητές, πάρτε μέρος σε σούπερ διαγωνισμούς, με πλούσια έπαθλα, θα είμαστε όλοι εκεί. Μην ξεχάσουμε να πούμε και τους φίλους που μας ακούν πως την Πέμπτη έχουμε όμορφες κληρώσεις στο Regency Casino. Όπως όλοι ξέρουμε, η Πέμπτη είναι ένα μικρό Σάββατο, οπότε να μια καλή πρόταση για έξοδο. Κάθε Πέμπτη λοιπόν στις 12 τα μεσάνυχτα όλα τα μέλη του Regency Club διεκδικούν τις Regency Club Draws μετρητά με ουρά. Ανάλογα και την κάτοχο κάρτα, αν είσαι Silver 1000, Ruby 2000, Gold και Diamond 3 και 4000 αντίστοιχα. Οι κάτοχοι τη Black χτυπάνε τάλιρο, 5000 μετρητά. Κάθε Πέμπτη λοιπόν στις 12 το βράδυ, όμορφες κληρώσεις, όμορφα δώρα. Τώρα έρχεται και η κούκλα μας, η Σμαράγδα Μπασάκου, με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε δεύτερο του προγράμματος Wind Young Talents Graduate Training Program. Επέστρεψε και η εταιρεία προσκαλεί ταλαντούχους νέους έως και 28 ετών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και ελάχιστη εργασιακή εμπειρία, λιγότερο από ένα χρόνο, να λάβουν μέρος σε ένα συναρπαστικό επαγγελματικό ταξίδι. Μπορεί να μάθετε πολλά περισσότερα, φίλες και φίλοι, στέλνοντας το βιογραφικό σας στο www.windyoungtalents.gr μέχρι και τις 14 Απριλίου. Εκεί θα ξεχωρίσουν οι 10 πιο ταλαντούχοι νέοι με όρεξη και πάθος που θα ενταχθούν στην ομάδα της. Δεν ολοκληρώσαμε με τα χρόνια πολλά. Είπαμε στο Δημοσθένη, Μιλτιάδης, Όμηρος σήμερα γιορτάζει, ο Παρμενίων, ο Προμηθέας, ο Σοφοκλής. Ναι. Αυτά δεν είναι χριστιανικά. Ο Φωκίων. Αυτά δεν είναι χριστιανικά. Ναι, είναι αρχαία ονόματα. Εντάξει, είναι αρχαία ονόματα. Είναι πιο ωραία από τα χριστιανικά. Εννοείται. Εννοείται. Και έχω την εντύπωση. Εννοείται ότι είναι πιο ωραία, ναι. Ότι τα ελληνικά ονόματα τα αρχαία, ναι, και οι άνθρωποι συγκεκριμένοι προσέφεραν στην κοινωνία περισσότερο από τους κανονικούς Αγίους. Λες εσύ τώρα. Λέω εγώ, ναι. Ναι, γιατί κάποιος από τους αρχαίους τους ξεφωνίζουν. Λες, καθόντουσαν όλη μέρα ντάκα, έκαναν τα τετράφυλλα και άραζαν και έλεγαν ξυπνάδες. Κάποιους ξεφωνίζεις. Όχι. Είπαμε, καλούς κακούς έχουμε παντού. Εντάξει. Ναι. Αλλά βλέπω ότι οι Άγιοι περισσότεροι ήταν παλιά δολοφόνοι. Άντε πάλι, ναι, αρχίσαμε. Ενώ αυτοί, αυτό, ρε, φτάσου λίγο, ενώ οι άλλοι ήταν των γραμμάτων, των τεχνών, των πολιτισμού, της κουλτούρας, ναι, κτλ. Ναι, ναι, ναι. Όπως εσύ ένα πράγμα. Εγώ δεν είμαι. Πολιτισμού, κουλτούρα, γλυκό μου αγόρι. Εγώ στη Τούμπα, να πούμε, που ναι, μεγάλωσα. Στον Αεθεράπη, που είναι όμως πριγκιπάτο καλό σε σχέση τώρα με το. Τώρα φτιάχνουν το πάρκο. Ω, θα γίνει ωραίο. Είναι 12 εργάτες, δουλεύουν οι δύο, οι 10 κάθονται, να πούμε. Α, έτσι είναι πάει. Κάνα δύο μήνες το πάρκο το φτιάχνουν. Εντάξει, έτσι πάει. Είναι το χρονοδιάγραμμα. Ναι. Θέλει 2-3 μήνες για να κάθονται 8 είναι. Τεμπελόσχυλο, όχι οι εργάτες, δεν φταίνουν οι εργάτες με τεμπελίδες. Είναι αυτοί που τους στέλνουν εκεί πέρα. Λοιπόν, φτιάξτε το πάρκο γρήγορα. Να τελειώνουμε να παίζουν τα παιδάκια. Σα πάρει η ευχή τη Παναγία. Να αρχίσουμε τώρα και τα κατοτουμπιώτικα. Βρήκα το κομμάτι που αναφέρθηκες για τον Κυριάκο Κυριάκου. Άκου τι λέει, για να, ναι, για να το είμαστε ξεκάθαροι. Ναι, λέει λοιπόν. Ναι. Πέρσι, μετά το τέλος της χρονιάς, ήταν ένα καλοκαίρι πολύ μεγάλης ανάλυσης, ώστε να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη σεζόν. Ναι, ναι. Το ποδόσφαιρο, λέει, έχει φθαρεί, χρειάζεται ανανέωση και, ναι, φρεσκάδα. Ναι. Εάν ήταν στο χέρι μου, ναι, λέει, εάν ήταν στο χέρι μου, ναι, θα εξαφάνιζα τους Κυριάκους από την επόμενη μέρα του αθλήματος. Η επικοινωνία πρέπει να είναι ακόμα πιο απρόσωπη. Ναι. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Δηλαδή, λέει, εάν ήταν στο χέρι μου, δεν είναι στο χέρι του, ναι, να το κάνει. Ναι. Λέει, θέλει να είναι πιο απρόσωπη και, ναι, έχει φθαρεί γενικότερα το ποδόσφαιρο, χρειάζεται ανανέωση και φρεσκάδα. Στο χέρι του όμως ήταν πριν 2 χρόνια να παραιτηθεί και να χάσει τον καλό μισθό. Πώς, ρε φίλε, θα φύγει, αφού είναι απαραίτητο με τα δεδομένα που υπάρχουν στο τωρινό ποδόσφαιρο. Πριν το χρόνο που κονόμαγε για τον ΠΑΟΚ και ήταν άλλα τα δεδομένα. Φεύγει μόνος του. Φεύγει μόνος του. Για να κονομήσει από την πολιτική. Όχι, εγώ τον Κυριάκο σου λέω ένα γεια σου, που δεν έχω πρόβλημα. Εγώ τον συμπαθώ τον άνθρωπο. Τον συμπαθώ γιατί είναι σοβαρός. Αυτό πάει να πει ότι τώρα δεν μπορούμε. Ναι, είναι σοβαρός. Σοβαρός είναι. Πολύ σοβαρός κιόλας. Πολύ σοβαρός είναι, αλλά αυτό είναι unfair για τους συναδέλφους του. Που είναι γραφεία τύπου σε ομάδες. Είναι unfair. Του λέω εγώ. Λέει ο άνθρωπος, τα πιστεύω, του λέει. Ότι αν ήταν στο χέρι μου, ωραία, δεν θα χρειαζόταν. Να τα έλεγε πέρσι που, δεν ήταν, που ήταν στο χέρι του. Τι χρου, γιατί κάνεις. Τι έπαθες.
Όλο χρουχρού κάνει. Όχι, θα κοιτάξει το λαιμό σου. Θα πάνω το κοιτάξω. Αυτό είναι μόνιμο χρουχρού. Ναι. Να πάει κάνει μια λαρυγκοσκόπηση. Να δει εκεί το λαρύγι μου και καλά πολύποδα. Χτύπα ξύλο, βρε πρωινιάτη. Και στο πέζο. Στο καυτηριάζει το βγάζει. Τι χτύπα ξύλο. Τι όλο κάνει χρουχρού. Ναι. Αυτό καπνίζει. Όχι. Κάπνιζε ποτέ. Κάπνιζα. Αυτό να το κοιτάξει. Να το κοιτάξει. Το χρουχρού. Άμα μα ακούει κανένα οριλά τώρα. Θα πει έχει δίκιο. Ξεκούρα θέλει φωνή. Τι θέλει λέει. Ξεκούρα θέλει. Μα μιλάμε δύο ώρε το πρωί. Ναι. Δύο ώρες το απόγευμα, ναι. Ενδιάμεσα εγώ δεν σταματάω. Ναι. Το βράδυ ξαναβγήκα, πίπιατα, κάνα ποτάκι μα σου ξουμούξου να μιλήσω. Τελείωσε. Άμα μιλάς. Μιλάς πάλι έξω. Ε, τι να κάνω. Εγώ δεν μιλάω. Δεν μιλάς, ε. Εγώ δεν μιλάω. Κάνεις αφωνία. Δεν κάνω αφωνία, αλλά. Εμένα μου είπαν να κάνω αφωνία, αλλά πού να κάνω αφωνία. Η Μαρινέλα είσαι να κάνεις αφωνία. Μαρινέλα, ναι. Μαρινέλα. Μαρινέλα του Μετρόπολη. Λοιπόν, ναι. Άνοιξε πέτρα να διαβώ, αυτή το έλεγε. Αυτή το έλεγε. Α, μπράβο. Λοιπόν, αυτά με το θέμα του Κυριάκου, έτσι να το πούμε. Άστο να τον άνθρωπο. Είπαμε ποιοι γιορτάζουν. Πολύβιο, Σοφοκλία, Σοκράτη, Φωκίων. Δεν χριστιανικά ονόματα. Όχι, αυτά είναι αρχαία. Πολύ ωραία ονόματα. Δωδεκαθεϊστικά είναι αυτά. Δεν είναι δωδεκαθεϊστικά. Όχι, ρε φίλε. Δωδεκαθεϊστικά είναι Δία, είναι Ερμή, είναι Ηρακλή. Α, μόνο αυτά είναι δωδεκαθεϊστικά. Αυτά είναι αρχαία. Όμηρος, Μιλτιάδης, αυτά είναι αρχαία. Ναι, ναι, ωραία. Ωραία. Αυτά τα συμπαθώ πιο πολύ. Και εγώ γι' αυτό το γιο μου τον έβγαλα χιλέα. Και όχι πολύμερο. Όχι. Πολύμερο. Δεν παρεξηγήθηκε ο μπαμπάς. Καθόλου. Από μέσα του. Καθόλου, γιατί του είπα θες να τον βάλουμε, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Έσω δεύτερο συνοδευτικό. Όχι, μου λέει, θα κορδεύουν το παιδί στο σχολείο. Δεν θέλω να περάσει αυτό. Αυτό το κορδεύουν στο σχολείο. Ναι, μάλλον. Το λέγανε πολύ. Μάλλον, ναι, μάλλον. Δεν του πλάκωνε. Δεν ξέρω τι έκανε τώρα το 1950 στο Λιτόχωρο, δεν ξέρω τι έκανε, ρε φίλε. Ναι. Αλλά είναι ένα όνομα το οποίο δεν του άρεσε. Δηλαδή το 1950 είχε μπούλινγκ και εκεί τότε. Είχε και τότε. Το μπούλινγκ. Ή ανακαλύφθηκε τώρα. Το μπούλινγκ είναι διαχρονικό. Αδιαχρονικό. Απλά τώρα βγαίνει προ τα έξω λόγω το ΜΜΕ που είναι πάρα πολλά. Μπορεί να βγει το παραμικρό. Πάμε στα δικά μα. Λοιπόν, είπαμε και για το βόλι, έτσι. Ναι. Τελειώσαμε το κομμάτι το ρατσισκό, το καλύψαμε. Στο αγωνιστικό, ο Πατριάρχης πέρασε πολύ εύκολα, έτσι. Τον καθάρισε τον Ηρακλή. Πέρασε με τελικά, θα παίξει με την Κηφισιά. Το άλλο ζευγάρι είναι ο Ολυμπιακός Φίνικα Σύρου. Φίνικα Σύρου, μάλιστα. Ναι, αυτά με το βόλι. Λοιπόν, πάμε σαν ποδοσφαιρικά τώρα. Πάμε. Θα δούμε σε λίγο και τα πρωτοσέλιδα τώρα. Ναι, πάμε, ναι. Λοιπόν, Πυρετός. Τι Πυρετός. Λέει το πρωτοσέλιδο δικό μας. Για ποιο πράγμα. Για το μας με τη Λάρισα. Δεν μπορούν να περιμένουν. Βέβαια, στη Λάρισα ο ΠΑΟΚ θα πάει με προβλήματα. Και να τα πούμε αυτά γιατί εμφανίστηκαν αυτά. Τι προβλήματα έχει δηλαδή. Ζαμπά, νοκάουτ ο Ακόμ, ο οποίος έχει, είπαμε το. Καλή αυτή. Είναι καλή απουσία ο Ακόμ. Ναι, και ο Ζαμπά είναι. Ο Μπίσεσβαρ επίσης ενοχλήσεις. Ο Μπίσεσβαρ έπρεπε να στο πω τώρα το έργο. Ναι. Πού έχει ενοχλήσει τον προσαγωγό. Μπράβο. Κάνει ένα σπριντ ο Μπίσεσβαρ στο 4ο λεπτό. 5ο, 7ο λεπτό. Ναι. Μόλις βλέπω τον Μπίσεσβαρ να παίρνει την μπάλα από τα χαφ ναι. και να κάνει σπριντ, λέω δώστε δύο βουρδουλιές να πούμε στον πισινό του Ολιβέιρα. Γιατί κανονικά ο Ολιβέιρα ο παιχταράς πρέπει να την πάρει την μπάλα, να την πετάξει και να έχει άλλος 20 μέτρα λιγότερα. Ναι. Τα 20 μέτρα αυτά στον πίσεσμα στα 31 θα του φέρει καμιά θλάση στον προσαγωγό. Εκεί πρέπει να κάνεις αλλαγή. Το πίσεσμα. Εκεί την ώρα. Ναι. Βέβαια στο μαγαζί που βλέπαμε στο κράτο εκεί με το φίλο μου τον Νικολάκη. Τον Νικολάκη, ναι. Και κάτι γιατρούς κτλ. Λέω αλλαγή τον Μπίσεσβαρ τώρα. Γιατρούς κάνεις παρέαρεση, απίθανε. Κάτι γέροι γιατροί είναι. Ναι. Λέω αλλαγή τώρα τον Μπίσεσβαρ. Ναι. Και μου την πέφτουνε. Ξέρεις εσύ περισσότερο από το τεχνικό team να πούμε και από τους γιατρούς κτλ. Ρε καταλαβαίνεις. Ναι. Έκανε ο άνθρωπος ένα σπριντ. Εγώ δεν μ' αρέσει αυτό το σπριντ με την μπάλα. Είναι πολλά τα μέτρα. Είναι 31 χρονών. Είναι βαρύ το κορμί. Δεν μ' αρέσει. Τον προστατεύεις. Ναι. Πάρ τον έξω τον Μπίσεσβαρ. Δεν ξέρουμε είναι βαρύ το προσαγωγό. Δηλαδή με συγχωρείς, δεν ξέρεις. Πώς δεν ξέρεις. Δεν ξέρουμε αν θα είναι έξω. Θα βάλω τον Μπίσεσβαρ εκεί να με το σακατεύσει στις κλωτσιές η Λαρισαία γιατί θα παίξουν κάπως. Σου λέω εγώ. Η Λαρισαία θα παίξουν τελικό, να σου πω γιατί θα παίξουν τελικό. Και για δύο λόγους. Για το μίσος και για τη βαθμολογική του θέση. Κυρίως για τη βαθμολογική θέση. Και τα δύο. Έχουν πάω χάκι και άλλα Ολυμπιακό θα έχω εγώ τον Μπίσεσβαρ α πούμε να μου πάθει θλάση εν ώψη τελικού και να τον χάσω ένα μήνα. Δεν τον βάζω. Κρούω τον κόδωρα του κινδύνου στο ιατρικό team, στο Σταυρίδη, τον Λουτσέσκου και στους βοηθούς. Στο Λουτσέσκου, εγώ θα τον έβγαζα στο 8. Στο 8. Με τη Λαμία έξω. Ναι. Έξω. Mm. Θα μου πάθεις θλάση. Ναι. Μα λέει το μαγαζί είσαι λέει πεσημιστής και τα λοιπά. Ρε καταλαβαίνετε. Θα πάθει θλάση τους λέω. Πάγωσε ξανά του Βαρέλα. Πάγωσε. Ξανά του Βαρέλα. Να σου πω κάτι. Ναι, έχει κουράσει με τη Βαρελιάδα. Μα έχει κουράσει με τη Βαρελιάδα. Ναι, ή δώστε τα να τσιγκουνιές τώρα στο Βαρέλα θα κάνει ο άλλος. Του δίνουν 1,5 αντάλια. Αυτό είναι το θέμα. Τι ο Πάγος δεν του δίνει 1,5 καθαρά. Ποια είναι η αντάλια. Στην Τουρκία. Τι θέση έχει. Να είχαμε να λέγαμε. Θα πάει στην αντάλια για 1,5 εκατομμύριο. Τα καλά του Πρίγιοβιτς θα έχει, πες τώρα. Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Δηλαδή να φύγω από τον Πάγο να πάω στην αντάλια. Να μου δίνει ο Πάγο 1% το δίνει. 1% με τα μπόνους μπορεί να πάει 1-300, 400, δεν ξέρω τώρα. Να φύγω στην Αντάλια. Ναι. Μάλιστα, να κουβαλάω τη γυναίκα, το παιδί,
να αρχίσουν μετακομίσεις. Για 100-200 χιλιάρια. Ο Κασαγιάννης, ναι, να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Για 200 χιλιάρια. Θα μου πεις 200 χιλιάρια τα μετράει. Εγώ θα έμενα. Θα έμενες. Ου. Ε, βέβαια, τώρα αλλάζει σε συνέχεια τη ζωή, στα παιδιά εδώ πέρα, ναι. Θα έμενα, στο ναι, λέω εγώ. Ναι, 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 α, πάει ναι, ναι, στην Αντάλια, θα σηκωθεί να φύγει από την Αντάλια, δεν το θυμάται κανένας. Ναι. Έχουν περάσει 200 χρόνια από την, από την, πώς την, την Αντάλια. Δεν ναι, θα έφευγα. Ναι. Θα τον έλεγα, βάλε μου κανένα μπόνους παραπάνω. Βάλε μου τη γυναίκα στο Μακεδονία Παλάς να παίρνει κανένα πεντάρι, τεσσάρι. Βάλε με το γιο. Δεν δουλεύει, ρε φίλε. Παίρνει εσύ ένα εκατομμύριο, βάζει γυναίκα να δουλεύει. Στο καλό είναι να δουλεύει γυναίκα. Βρε, καλό είναι για μας. Ναι. Τώρα για αυτούς σας μεγαλώνουν τα καλό, παιδιά καλό, και παιδάκια. Μα, κοίταξε, δεν δουλεύει, δεν κάνει και η γυναίκα. Ξέρω, ναι, ναι. Μα, ξέρω που θα με κάνει μπαλκόνι στον τέταρτο όροφο. Ξέρω εγώ τώρα. Κάθε μέρα πέφτει από μία. Κάθε μέρα ακούς ειδήσεις, έπεσε μία από τον τέταρτο όροφο. Καλά, δηλαδή, πέφτουν αυτοί που δεν έχουν λεφτά, όχι αυτοί που έχουν. Οι γυναίκες πέφτουν από τα μπαλκόνια. Δύο ναι, παιδιά, τρία παιδιά. Α, δύο παιδιά. Κάτι ναι, τα παίρνει και μαζί της. Κακό είναι αυτό, δεν πρέπει να τα κάνουν αυτά. Λοιπόν, και ο δηλαδή, διαφέρει ο όροφος. Και ο Ζαμπά. Αυτοί δεν μένουν σε πολύ όροφα, μένουν σε μόνο. Ο Ζαμπά, αυτοί, κακό. Και ο Ζαμπά, αμφίβολος. Τι έχει. Έχει πρόβλημα κι αυτό στο ισχύο του. Άρα Ζαμπά, business bar, δεν παίρνει διπλό ούτε με σφαίρες. Τζάμπα θα πάτε στο. Πώς το λένε, στα Τέμπη. Στα Τέμπη, γιατί ναι, πιο κάτω από τα Τέμπη δεν έχει. Είναι ναι, ο Μερτάνα. Όσο και να τσικλίζεις δεν τους κάνεις που άκουσες. Μια χαρά έχουν, το έχουν οργανώσει. Θα πας στα Τέμπη. Θα και στα Τέμπη πάω κι εγώ άμα είναι. Δεν πάνε. Δεν πάω. Α, πάνε σε εδώ στα Τέμπη. Γιατί τι απάθω. Γιατί υπάρχουν τα πάθω να πας στη Λάρισα νομίζω. Γιατί δεν πάνε. Απλά δεν θέλουν να δημιουργήσουν ένταση, δεν θέλουν. Στη Σταγνήρου γιατί πήγαν και δημιουργήσαν ένταση. Γιατί στην Ξάνθη γιατί πήγανε. Γιατί ήταν καλύτερο το περιβάλλον. Αυτά να τα λέει. Άλλα θέματα. Χωρίς καντουρί με τον Μπας να τελειώνουμε τα θέματα του ΠΑΟΚ. Ποιο Μπας. Το Πας Γιάννη, ένα τελευταίο. Ο Πας δεν είναι φίλος μας τώρα, δεν του δίνουμε εμάς. Είπαμε, ο Πας είναι κάτω, δεν ασχολείται με εμάς. Πήρε το Μάνο και ναι, τέτοιο. Ωραία, ναι, παρακάτω άλλο. Κατά τα άλλα, στον ΠΑΟΚ αισθάνονται δικαιωμένοι με τον Νουάρντα. Ναι, γιατί. Γιατί όπου πάει δημιουργεί εντάσεις. Προβλήματα. Προχθές βγήκε πάλι στο 60, πάλι έκανε μανούρες, πάλι δεν ήθελε να βγει. Mm. Κατάλαβαν ότι έκανα λάθος στο Ερίκ και Ουάρντα και στο δίλημα Ερίκ και Ουάρντα. Mm. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ έκανε λάθος το καλοκαίρι. Δηλαδή. Έπρεπε να κρατήσει τον Ερίκε. Ναι. Ο Ερίκε μέσα σε δύο μήνες έχει βάλει 3-4 γκολ. Ο Άρντα ανάθεμα και ανέβαλε ένα. Ο Ερίκε, ναι, ο Ερίκε θέλει δύο πράγματα. Δεν μπορεί να τα διορθώσει τα δύο. Ξέρει, θα μου πει. Θέλει λίγο βάρη. Αυτό μπορεί. Λίγο. Το άλλο δεν μπορεί όμως. Και όχι, όχι, μπορεί. Ο Ερίκε. Τι, αυτό αυτή τη φορά που πάει στα τάκια και αυτά δεν το διορθώνει. Αυτή την τρέλα δεν τη βγάζει. Ο Ερίκε σαν εξτρέμ, έτσι όπως το βλέπεις, με δυνάμωμα. Σου κάνει 8 γκολ, 10 γκολ στο πρωτάθλημα. Εύκολα. Στα κάνει. Μου τα κάνει. Εδώ μου κάνει τώρα 3-4 μου κάνει μανιμάνι. Σου κάνει 20 μπουκές ερασμένα. Σου κάνει. Σου κάνει 30 assist. Ναι. 18-25. Ναι, 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 ναι. Το λες φίλε, μη μαρκάρεις. Τον μπακ. Άστον. Να μην μαρκάρει, λέει. Άστον. Άστον να μην το μαρκάρει. Αν σε μαρκάρει το δεκάρι. Θα τρέχει να μαρκάρει από πίσω ο Μάτος, ας πούμε, που θα πάει Άστον. 33. Ναι. Ναι, θα τρέχει να μαρκάρει ποιος. Ο Σαχόβ και θα με λες μετά είναι αργός. Εάν ο Ερίκε είναι καλύτερος από Λιμιό, Ζαμπά, Καντουρί και τα λοιπά στο σκοράρισμα και στην assist, άστον στο μαρκάρισμα. Ναι. Στο λέω εγώ. Τα half του πάω ξεφωνίζει. Είναι τέτοιος. Ποιος, ο Ερίκε. Πεχτάρα είναι ρε μπροστά. Ναι, ναι, έχει τρέλα. Ωραία. Βέβαια. Ναι. Πες του όταν ο Μπακ σου πάρει την μπάλα, άστα τα φάουλ. Ναι. Μην ασχολείσαι. Λοιπόν, αν είμαστε σε οργανωμένη άμυνα πίσω από τη σέντρα, έλα κι εσύ να τον έχεις μέτωπο. Άκουμε να σου λέω. Να τον έχεις μέτωπο τον Μπακ και εκεί πάνω κάτω μια πίεση. Όχι με τις τάπες. Ναι. Πώς τον εκπαιδεύεις. Εδώ δεν ξέρω εμένα, αν μπορείς να τον εκπαιδεύσεις. Άσε καημένε. Τώρα στα 28. Στα 50 εκπαιδεύομαι, στα 48. Εσύ είσαι όντως εκπαιδεύσεις. Άσε τώρα, δεν μπορεί λοιπόν, τώρα. 800 χιλιάδες κάθε χρόνο δεν μπορεί. Ξεφώνιζες τα χαφ του ΠΑΟΚ και το κέντρο του ΠΑΟΚ όλο το χειμώνα. Όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Ναι. Και έρχονται πάλι τα νούμερα να σε διαψεύσουν. Του Γαλάνη. Όχι, πάρτα, όχι τα νούμερα του Γαλάνη. Πάρτα. Του ρεπορτάζ που έχουν κάνει τα παιδιά. Τι κάνει ο ΠΑΟΚ φέτος. Ναι. Α, δεν τα μετράω. Με τα 20 γκολ που έχουν βάλει τα χαφ του, ναι, έτσι, έχει το μεγαλύτερο μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας από τους χαφ του. Ναι. Τι είναι. Ποιοι είναι οι χαφ. Τι ποιοι είναι οι χαφ του. Τα ονόματα. Πέλκας, Μπίσεσβα, Σαββό. Δεν είναι. Χαφ λέω εξάρι, οχτάρι, άστα αυτά. Ναι, τι, χαφ δεν είναι το δεκάρι. Τι είναι το δεκάρι. Μπίσες βαρ, θετικό χαφ δεν λέμε. Βγάλε τον Μπίσες βαρ. Γιατί να τον βγάλω. Α, θα σου πω εγώ. Δεν είναι ο Μπίσες βαρ χαφ. Ω, μας ακούν προπονητές. Κάτσε, ο Μπίσες βαρ τι θέση είναι. Τι ο Μπίσες βαρ τι θέση είναι. Ποια είναι η θέση του. Μπροστά από τα χαφ τα δύο. Ναι, πώς λέγεται. Επιθετικό χαφ δεν λέγεται. Επιθετικό χαφ. Για τα αμυντικά χαφ σου λέω. Όχι, όχι. Εγώ κράζω. Εσύ κράζεις τα δύο πίσω. Ψάρι, οχτάρι. Α, τι περιμένεις. Θα κράξω τον Μπίσεσβαρ. Θα κράξω τον Μπέλκα και στη φόρμα του. Θα τον κράξω. Α, τον κράξω τον Μπέλκα. Τον Εκατουρί, α πούμε, που πάει οχτάρι και κάνει. Δεν τον κράζει. Όχι, δεν τον κράζει. Άρα κράζεις μόνο για να τα. Σαχόφ, Βέρμπλουμ, Μαουρίσιο. Φτάνει. Και τον άλλο τον. Κάνιας και τον άλλο το κάνει πιο εξάρι τον Ολιβέρα.
τον Ολιβέρα. Και εγώ τον Γκάι. Αν τον Ολιβέρα τον βάζει στα πίσω, δεν τον βάζει μπροστά τον Ολιβέρα. Γιατί παίζει μπροστά, τον έβαλαν πίσω από το φόρ ποτέ. Ξέρω, τρία γκολ έβαλε ήδη ο Ολιβέρα. Ολιβέρα που τον κράζει έχει βάλει τρία γκολ. Άσε τον Ολιβέρα που βάζει τον Ολιβέρα. Τρία γκολ. Άμα έρθω εγώ με φόρα από τα 10 μέτρα δεν μπορεί να με πιάσει. Ο Σαχόφ έχει βάλει ένα 3-4 κι αυτό μάνι μάνι. Κράτα τον του χρόνου. Στο Champions League και στο πρωτάθλημα. Ο Σαχόφ. Κράτα τον. Η ιδανική ρεζέρβα. Αλλά μην έχει φιλικά, παίζει εχθρικά. Ενώ οι άλλοι παίζουν, ενώ πασαράν. Τα νόπα 40, άλλα οι άλλοι τι παίζουνε. Και άλλοι φιλικά. Ωραίο πρωτάθλημα έχετε. Εγώ σε αυτό το πρωτάθλημα θα κρίνω το εξάρι και το οχτάρι τώρα. Αν δεν φύγετε από εδώ. Αν δεν φύγετε από εδώ, κουρμπαγλάδε θα πούμε. Πάμε στον Άρη. Πάμε στον Άρη. Πάμε στον Άρη. Ναι. Είχαμε τον Παντελίδη να λέει ότι φταίω κι εγώ, λέει. Κακός. Γιατί κακό. Γιατί να πήρε μερίδιο τον ευθυνό γιατί ήταν στο ΆΚΑ. Γιατί... Δεν αθώωσε τους παίκτες του, ναι. Αλλά είπε: οκ, okay, έχω κάνει κι εγώ κάποια λαθάκια. Σε ποια να μας τα πει, τι. Εντάξει, και δεν τα διευκρινίζει. Μπορεί να είναι για τον Τζανακάκη που. Μπορεί για το ανάποδο πόδι, ναι, σωστά, ναι. Σωστά. Είπε: φταίω κι εγώ τέλος πάντων για την εμφάνιση και για το γεγονός ότι ο Άρης εμφανίστηκε λίγο νοθρός τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι, γιατί ο Άρης ήταν ο χειρό, ρε. Τρία στόπερ, τρία καφ. Του πήρε όλο το αυτό, πολεμιστές. Κοινός πήρε την ευθύνη. Καλά έκανε ο Παντελίδης. Κακό, όχι, κακό. Εσύ λες κακός. Εγώ λέω καλά έκανε. Και να πούμε ότι ο Διαμαντόπουλος αυτή η μπαλαδόφατσα, για τον οποίο δεν το γνωρίζω τον άνθρωπο. Γιατί από την Κατερίνη, γι' αυτό είπα. Ναι, εντάξει, γιατί. Το λιτόχρονο, γι' αυτό. Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Άμα ήταν από την Καστοριά, δεν θα ήταν μπαλαδόφατσα. Έφερε καλούς παίχτες. Δεν με νοιάζει με πού είναι. Ναι. Έφερε καλούς παίχτες. Έφερε. Και με καλή τιμή. Και με καλή ωραία, τιμή. Είναι στην Ισπανία για να φρύγει κι άλλους και να κάνει και ανανεώσεις. Ωραία. Μα τα λένε τα έργα του, δεν τα λέω εγώ. Δεν είπα εγώ να τα αντίθετο. Ναι, 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 ναι. Ναι. Και υπάρχει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα για του φίλου του Άρη σήμερα με τον Δόκτωρ Ματέο και τον Μίστερ Γκαρσία. Πώς μεταλλάσσεται από καλός κακό σε κάποια παιχνίδια και πόσο κωβικός είναι για τον Άρη. Τα δύο πρόσωπα του Ματέο Γκαρσία, υπέροχο θέμα έχουν φτιάξει ο Γιώργος Στράτζαλης. Έτσι, να αποθεώνουμε λίγο για τις δουλειές των παιδιών. Ναι, ναι. Πάμε γυρό. Όχι. Γιατί ρε φίλε, δεν πουλάει. Δεν πουλάει. Πώς πάμε Ολυμπιακό. Θες να πάμε λίγο πρωτοσέλιδα. Όχι, πάμε Ολυμπιακό. ΑΕΚ, τι να πω για τον γύρο, δεν τελειώνει. Πρόσεξε λίγο. Ολυμπιακό και η ΑΕΚ δεν πουλάνε όσο Ηρακλής. Τι να πεις Ολυμπιακό, ότι χτίζει την ομάδα του χρόνου και ότι κλαίγεται και πώς χάσαμε το πρωτάθλημα. Για τον Ηρακλή, τι να πω. Στον Ηρακλή, έχει τρομερή θεματολογία. Ο Ηρακλής, άμα ήταν σκύλος, θα πήγαινε για ευθανασία. Για ευθανασία, λες ο σκύλος, άμα ήταν. Όχι, ο Ηρακλής είναι φτάψηκε αυτή η ομάδα. Α, τα σάλια. Τι σάλια. Τα παοξίδικα τα σάλια. Παοξίδικα σάλια. Ο Ηρακλής, φίλε, τον έχω ρίξει 100 φορές και όμως επιβιώνει πλάκα με κάνει. Δεν πέφτει έτσι γάμα εθνική. Τι επιβιώνει. Θα ξαναεπιβιώσει, κάτσε να δει. Πόσες φορές τον έριξαν. Όσο επιβίωσε ο Εθνικός. Ναι. Στον Πειραιά. Εθνικός, πρόσεξε, τον έριξαν και εξαφανίστηκε. Τον Ηρακλή τον έχουν ρίξει. Εγώ δεν είμαι εδώ δικηγόρος του Ηρακλή. Λέω τα δεδομένα. Δεν τον έχω ρίξει 3 φορές. Δεν επέστρεψε στην Αλφαθηνική. Άρα είναι φτάψυχος, δεν είναι εθνικός. Τώρα που είναι. Τώρα είναι στη Β'. Και ο Εθνικός πήγαινε, ερχόταν στα πρώτα χρόνια. Δεν ήρθε ο Εθνικός. Πώς δεν ο Εθνικός, φίλε, έπεσε και δεν ξαναγύρισε ποτέ. Ήρθε. Για θυμίσου το. Πώς. Ήρθε ο Εθνικός. Έπεσε το 92. Ναι. Ξανά και γεια σας. Αντίο ζωή. Σου πήρε και 0-0 στην Τούμπα. Με τον Αλέφαντο. Όχι, με τον Αλέφαντο. Με ποιον. 0-0 στην Τούμπα τότε με τον Καραπατή. Με ποιον με πήρε. Ναι, σου έριξε και ένα 0. Σου ρίξε και ένα 0. Αν έβγαλε μια χρονιά, έχεις δίκιο. Για ναι. Να πέσει και η καβάλα. Μια χρονιά και γεια σας. Στήσατε τη δουλειά με τον Πατατούδη. Ναι. Μια χαρά ανέβηκε ο Εθνικός. Στον Ηρακλή έχουν πάρα πολλά θέματα. Αλλά πρότισα να κοιτάξω το αγωνιστικό διότι το μάτς με τον Εργοτέλη είναι do or die. Που παίζουνε. Κάτω. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα ναι. Από όλους και αν δεν κερδίσει τον Εργοτέλη. Θα πέσει. Θα πέσει κατηγορία για πρώτη φορά αγωνιστικά. Για πέσει. Γιατί τα κάνανε μαντάρα. Αυτό δεν θέλετε κι εσείς παοξίδες. Ποιος είπε το θέλω. Δεν πιάσετε το Σαββίδι. Μα κάνει μπαγκέσαι. Εγώ άκουσα εδώ το Θωμαίδη. Κάτσε, κάτσε λίγο. Κάτσε εδώ. Εδώ ο Θωμαίδης βγήκε και είπε ότι υπήρχε, λέει, υπάρχει μια διαρροή ότι ο πρόεδρος του Πάκου Ιβάν Σαββίδης μίλησε με τον πρωθυπουργό και ότι δεν θέλει να γίνει ενδιάθρωση. Άρα δεν θέλουμε αυτό που λες εσύ τώρα. Τι ναι. Δεν το λέω εγώ, το ρεπορτάζ του Κυριάκου το λέει. Ναι, ναι. Άμα ξέρεις, θέλαμε να το ξέρει. Ναι. Ναι, ναι, δεν μου λες, κάτσε γιατί να βγει. Γιατί με την αναδιάρθρωση ναι. Θα παίζει και ο πρωταθλητής μπαράζ, δεν σας τα έπανε αυτά. Αυτό είναι άλλο θέμα. Το συζητάνε σε έξτρα συμβούλιο. Ναι. Κάτσε ρε φίλε. Θα φάτε ο Ιβάν Σαββίδη, κάτσε λίγο γιατί με τρελάνε. Εσείς τώρα κοριαταρέοι πάνω ναι. Στην αυτή. Ναι. Θα φάτε καμιά φόλα με τον πρωταθλητή ναι. Να παίζει. Θα παίζει. Ναι. Θα παίζει. Θα παίζει. Τι λέτε ρε. Θα παίζει, τι να κάνουμε. Τότε πρέπει να κατέβετε για επανάσταση. Ναι. Εγώ αν ήμουν παόξης. Λάβαρο. Μπροστά θα έβγαινε τη σημαία. 20 χρόνια όταν έπαιρνε ο Ολυμπιακός στα πρωταθλήματα με ομάδα και διαιτητές. Με όλα. Ναι. Όχι με μόνο με ομάδα. Ναι. Γιατί δεν έπαιζε ο πρωταθλητής. Γιατί τα έλεγχε όλα. Ο Πάολο δεν τα έλεγχε όλα. Κάτσε ρε φίλε. Ναι. Γιατί να μην έρθει στην Τούμπα, ας πούμε, να πάει στη Φιλαδέλφια και να παιχτεί ένα μπαράζ και ο πρώτος. Ναι. Παρά τώρα που ο Πάοκ, ας πούμε, έχει πάρει τα πάνω του οικονομικά. Ποδοσφαιρικά, πέρα από την κριτική που κάνουμε ναι. Και έχει αλλάξει επίπεδα κτλ. Που μπορεί στα 5 χρόνια να πάρει 4. Να πάρει 2, εγώ σου λέω. 2 θα είναι αποτυχία πλέον.
Ρε παιδάκι μου, ναι, γιατί να παίξει μπάλα σε αυτά τα δύο. Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι ότι είναι όλοι. Γι' αυτό έχει βάλει. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ότι όλοι οι άλλοι. Αυτό λέμε. Δεν είναι Ολυμπιακός. Ό,τι μπορείς. Ναι, ό,τι μπορώ. Και να σου πω κάτι δεν μου λες. Γιατί λες πάλι για τον Ιβάν Σαββίδη. Ο ΠΑΟΚ φταίει που ο Ηρακλής άλλαξε 7 προπονητές. Και ο Ιβάν Σαββίδης. Ε? Ο ΠΑΟΚ φταίει που. Πες μου τώρα. Που έφερε αυτούς τους παίχτες. Ο Μελοφορίδης και οι άλλοι. Ο ΠΑΟΚ που του στέλνει τον Κοτούλα. Τον Κοτούλα. Για ένα offside όλη τη χρονιά φταίει ο ΠΑΟΚ. Στο ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ φταίει που άλλαξε 6 προπονητές ο Ηρακλής. Κάνε γκάλωπ. Τι γκάλωπ να κάνω. Κάνε γκάλωπ. Εγώ νομίζω ότι ο νορμάλ σκεπτόμενος Ηρακλής θα πει ότι φταίμε 100% μόνοι μας. Τελείωσε. Εγώ δεν θα μπω στη μέση. Ναι. Okay, δεν μπαίνεις. Καλά ξεκίνησες. Καλά ξεκίνησες και δεν μπαίνεις. Αλλά αγωνιστικά ο Ηρακλής πρέπει να κοιτάξει το μάτς της Κυριακής με τον Εγωτέρη. Δεν πουλάει ο Ηρακλής. Πάνε στον Ολυμπιακό τώρα στην ΑΕΚ. Ποιον Ολυμπιακό, πουλάει ο Ολυμπιακός νομίζεις. Αλλά ξέρεις με τι ασχολείται. Έλα σε πάω τώρα. Έλα σε πάω τώρα. Γιατί με πειράζει. Να κρατήσουν τον Τουρμισάη, να δουν τι θα κάνουν και με τον Βρουσάη. Λοιπόν. Σκάνει οι πρώτες βόμβες και το φως, κάτι να σου πω, το στρατηγείο του θρύλου για το καλοκαίρι στην Πολωνία, το προπονητικό κέντρο. Και μου λες ότι ο Ολυμπιακός πουλάει περισσότερο από τον Ηρακλή. Με τρελάνεις. Ρώτα τους Ολυμπιακούς. Τουρίστες είναι. Ρώτα τους Ολυμπιακούς. Οι Ολυμπιακοί λευκοί είναι. Τι θες να είναι. Ναι. Έχει και αυτός από όλους. Έχει πολύ λαό, δεν τους συζητάμε. Μπορεί να έχει και Κινέζους και Ιάπωνες και μαύρους και Πορτοκαλί. Δεν είναι τόσο πολύ πολιτισμικός. Α, δεν είναι πολύ πολιτισμικός. Δεν είναι, ναι. Έχει πολύ χρυσαυγή εκεί. Έχει χρυσαυγή εκεί. Ένα, με το προπονητικό κέντρο ασχολούνται. Το στρατηγείο του θρύλου. Να βγουν οι Ολυμπιακοί να μας πούνε. Τουρίστες είναι. Τι να πούνε. Κύπελλο δεν είναι. Πρωτάθλημα δεν είναι. Να βγω, όχι, ρε, εν ώψη νέα σεζόν. Τα πρωτοσέλιδα που διαβάζουν. Πού πάνε ότι θα κάνει ο Μπουτόταυρος, να πούμε. Επένδυση ή παραμύθι. Βρε, η Νότιχαμ να ανέβει Champions League είναι το θέμα τώρα. Ποιος Ολυμπιακός. Γι' αυτό ρώτα τους. Πώς νιώθουνε. Αλλά. Τι να βγουνε κάτω στην Αδύρα, θα τους κόψουνε κάτω. Ναι. Θα επιστρέψουμε τα πρωτοσέλιδα των Αθηνών, να δούμε και τα άλλα. Έτσι. Αλλά να σας ενημερώσουμε ότι όποιος διαθέτει κάρτα Regency Club ξέρει πολύ καλά ότι το καζίνο προσφέρει στα μέλη του προνόμια που δεν φανταζόταν. Για παράδειγμα, έχεις τη δυνατότητα να κερδίσεις δώρα και μετρητά σε κληρώσεις όπως είναι τα VIP Draws το Σάββατο 13 και 20 Απριλίου. Αυτοί που παίζουν ρουλέτα ή blackjack μέσω των Table VIP Draws πάνε για τρελά κέρδη, ανάλογα βέβαια και την κάρτα τους. Έτσι, τα ποσά αυξάνονται αναλογικά με την Gold κάρτα. Την Pass 3.000, την Diamond 6, την Black 10.000 και οι κληρώσεις θα γίνουν Σάββατο στις 1.30 μετά τα μισάνυχτα. Μιλάμε μόνο για δύο κληρώσεις από τις πολλές που τρέχουν για τα μέλη του Regency Club. Αξίζει λοιπόν να δοκιμάσετε την τύχη σας. Απαραίτητο διαφημιστικό, Κωνσταντίνος Βαραγιάννης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Rap and Cool με Καζαμπάκα πάντοτε στα πλήκτρα. Επιστρέφουμε μετά το break. Go to free to go. Οι συνδρομητές μαζεύουν flames και διεκδικούν απίθανα δώρα κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα μέσα από το ανανεωμένο My Free to Go App. Αυτό το μήνα με το Flames to Go διεκδικείς το πιο iconic και σιλάτο σκούτερ, μια Vespa Primavera για τις μετακινήσεις σου στην πόλη. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο My Free to Go App και να εξαργυρώσετε στο διαγωνισμό τα flames που έχετε συγκεντρώσει. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στο My Free to Go App. Γιατί οι διαγωνισμοί ανανεώνονται καθημερινά και τα δώρα είναι πάρα πολλά. Είναι μια Fiat 500, μια Vespa, ένα hoverboard για τις βόλτες σας στην πόλη και πολλά πολλά απίθανα δώρα. Καλημέρα στην Γερμανία. Καλημέρα είπαμε στο Δήμο το φιλαράκι μας στον Κορινό που γιορτάζει και λέει, πες τώρα μετά το κάζο της Λαμίας στο κύπελο, μέχρι και ο Αλέφατος ξεφώνιζε, έτσι. Παίζουμε μπάλα, αλλά δεν κερδίζουμε. Τι να κάνουμε. Ο Αλέφατος ξεφωνίζει το εξής. Ναι. Του λέμε με τον Καρατζαφέρη, του λέω βγάλτε τους υποψήφιους φόρου του Ολυμπιακού. Τους βγάζει. Ούτε για τα Σεπόλια ο ένας. Ούτε για τον Αρνητό άλλος. Τι να φτιάξει. Όταν ο Αλέφατος αρχίζει και γκρινιάζει στον πρόεδρο. Τι είναι αυτά που μας φαντάσου πόσο χάλι είναι. Το έργο αρχίζει και γυρίζει. Εάν δεν το γυρίσει ο Μαρινάκης με παιχταράδες που δεν το βλέπω. Βέβαια ελέγχει τη θύρα 7. Εντάξει, οι άνθρωποι που έχουν συνεργασίες δεν με ενδιαφέρει. Λέει θα φέρουν ο Δήμος, λέει τον Μπέργκ. Θα φέρει αν φέρει τον Μπέργκ είναι καλή κίνηση. Πολύ καλή κίνηση. Είναι πολύ καλή. Ο Μαρινάκης λέει δεν χάνει τρίτο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω λέει τι θα κάνει ο Μαρινάκης. Ναι. Αλλά η θύρα 7 είναι ένα κομμάτι του λαού του Ολυμπιακού. 100%. Ο απλός λαός μπορεί να εκφραστεί. Δεν πάει να του κλείσει το ράδιο τη φωνή να πούμε. Τι είναι αυτά που χούντα γυρίσαμε. Θα θέλει να κάνει κριτική στον πρόεδρο. Δεν λέω ότι ο πρόεδρος είναι παλιάνθρωπος. Ναι. Δηλαδή, εμείς τον Σαββίδη που τον κάνουμε κριτική λέμε ότι ο Σαββίδης. Εσύ, ο Σαββίδης μέχρι να φτάσει σε σημείο εδώ τον ξεφώνιζε όλη η πόλη. Λοιπόν, με ένα πουκάμισο, με ένα σακάκι, μέχρι να δούμε ποιος είναι. Δηλαδή, εμάς ο Σαββίδης κλείστε τα ραδιόφωνα. Πήγαν βέβαια κάποιοι. Θυμάσαι τι μας είπε ο Σαββίδης στην μπουτίκ όταν τον βρήκαμε και δυο μας. Θύμωσε βέβαια. Ναι, λέει να λέτε αυτά που ισχύουν. Εγώ δεν θέλω να με γλύφετε. Είπε. Το είπε. Δεν θέλω να με γλύφετε. Ναι, να λέτε την αλήθεια. Και θυμάσαι τι μας είπε μετά. Έτσι. Το κρατάμε, γελάς, γελάς. Για να δεις ότι είναι καλός άνθρωπος. Ναι. Μέσα του έχει καλοσύνη. Έτσι. Λοιπόν,
Έχουμε ένα παραπλήσιο σκηνικό και θέλω να το αναφέρω λίγο τώρα. Με την 90χρονη γιαγιά τη Σουζάνα με τα Τερλίκες Θεσσαλονίκη. Ναι, τι έκανε. Στην Κατερίνη. Ποια Κατερίνη? Την πατρίδα μου. Τι έκανε η Κατερίνη? Μία 80χρονη γιαγιά με χόρτα αυτή τη φορά. Χόρτα τι, χασίσια? Όχι, βότανα. Βότανα. Ωραία, ναι. Είχε το ίδιο συμβάν επειδή πουλούσε κυπευτικά χωρίς άδεια. Ναι. Και τη μάζεψαν μέσα. Ναι. Έπρεπε να πληρώσουν πρόσημο. Τώρα έχει και δικαστήριο η γιαγιά που είναι 80 ετών. Τι την κάνουμε? Αυτό το πράγμα εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ας μην πληρώσει τίποτα, γιατί την κάνουμε? Την βάλουμε μέσα? Δεν ξέρω τι την κάνουμε. Εντάξει, λίγο παιδιά πρέπει να σεβόμαστε λίγο και την ηλικία του αλουνού. Είναι 80, 85, 90 χρονών. Δεν μπορεί να ζήσει αλλιώς. Κράτος... Τι να κάνει, άκουδα... να κλέψει δηλαδή η γιαγιά, τι να κάνει? Άκουδο. Ναι. Το κράτος, εγώ αν ήμουνα, αυτούς δεν τους πείραζα. Να την γιαγιάκα, δες εδώ την ψυχούλα. Ναι, ναι. Δες την γιαγιάκα, μάζεψε τα ζαβεδικά ναι. Τον κήπο, θέλει να βγάλει τα προσωζή. Άκου τώρα, ο κομμουνισταράς. Εγώ δεν τους... 82 χρονών. Ναι, εγώ κομμουνισταράς, αυτούς δεν πρέπει να τους πειράζει. Ναι. Πάει κόντρα στην ιδεολογία του, τη φιλοσοφία του. Ναι. Δηλαδή αφήνει έξω πρόεδρους ο ΑΣΤ. Αυτό θέλω να πω. Καγκάτσιδες, μαγκάτσιδες. Παπαγιωργόπουλος. Καλά κάνει. Και πες ξανά λίγο, να δούμε λίγο τους λογαριασμούς ξανά. Μισό, αυτοί που θέλουν να βγουν, ναι. Να τους κοιτάξουμε ποιοι χρωστάνε, έχουν δάνεια. Πες λίγο ξανά, τα θυμόμαστε. Αν είσαι στην Τηρεσία, υποψήφοι κτλ. Ναι, να τα θυμόμαστε αυτά, Κωνσταντίνε. Έτσι. Δηλαδή, πώς θα μας κυβερνήσουν αυτοί που χρωστάνε πιο πολλά από εμάς? Κάνει υπομονή ο Τσίπρας να πεθάνουν αυτοί. Ποιοι? Αυτοί οι άνθρωποι, όλοι. Αυτοί. Ναι, θα πεθάνουμε κι εμείς. Αν πεθάνουμε, δεν πεθάνουμε. Δεν πληρώνουν τις συντάξεις. Ούτως ή άλλως εμάς δεν μας δώσουν. Δεν μας δώσουν σύνταξη. Δεν πρόκειται να μας δώσουν. Άρα ότι μαζέψουμε στον έξτρα λογαριασμό. Άρα εμείς πρέπει να δουλεύουμε διαφορετικά. Ναι, διαφορετικά. Ναι, έτσι, ναι. Λοιπόν, ζωχές και χόρτα λέει, από τη Νέα Τραπεζούντα είναι η γιαγιάκα. Ναι. 82 ετών, παιδιά εκεί στην πατρίδα, Κατερίνη, αστυνομική. Σοβαρευτείτε λίγο όλοι σας, όχι μόνο στην Κατερίνη. Οι αστυνομικοί έχουν προβλήματα. Ναι, σοβαρευτείτε λίγο. Άκου, έτσι, άκου. 85-90 χρονών να μαζεύουμε από τον δρόμο είναι αηδία. Το 90% ναι. Είναι χρυσαυγίτες. Ναι. Αλλά παίρνουν εντολή από τους κομμουνιστές και πάνε και συλλαμβάνουν τους γιαγιάδες. Τις γιαγιάδες, μωρέ. Αυτοί όλοι θέλουν να πούμε οι αστυνομικοί. Ψυχοθεραπεία. Ναι, να του στείλω τζάμπα στην αδερφή μου. Εγώ θα πω. Α, στη Χουβαρτού την αδερφή σου. Χουβαρτού. Σε ψάχνει. Πού είναι, λέει, το αγαπημένο μου Κωνσταντίνο τον Δεν έχω θέματα εγώ. Όχι, να σε δει, αφού σε γουστάρει. Με γουστάρει τι. Ναι, σε γουστάρει σαν μορφή, σαν προσωπικότητα. Ναι. Έξε κάνα δύο ταβέρνε που βγήκα την συνάντησα. Α, τι ναι, μου είπε. Αγκαλιέ, φιλιά, κακό, εντάξει, οκ. Τα ψωλοψεύτηκα φιλιά αυτά που. Ναι, ναι, ναι. Σε φιλάρι. Αν θέλει να έρθει να με δει, λέει που αδυνάτησα. Δεν αδυνατίζει. Το πω η γάμπα δεν αδυνατίζει. Το πόδι είναι ίσιο. Είναι, ναι. Είναι, δηλαδή εντάξει. Η κατασκευή. Καλημέρα, αδερφούλα. Καλημέρα, αδερφούλα. Καλημέρα, αδερφούλα. Καλημέρα, αδερφούλα. Λοιπόν, ναι. Πάμε στους. Τι, πού θες να πάμε? Στους αστυνομικούς που συλλαμβάνουν τις γιαγιάδες. Είναι αδιανόητο. Το ξαναλέω. Εντολή από το ΣΥΡΙΖΑ, συλλέλαβε. Τι να κάνει? Τις γιαγιάδες, μωρέ. 85 χρονών. Τι να κάνουνε να ζήσουν να φάνε? Τι να κάνουν? Θα πιάσει μόνο τον Κακάση και τον Κυρτζίκη. Θα την γιαγιάδα πιάσει. Αυτό που μπορεί να πιάσει, θα πιάσει. Εμένα θα πιάσει εσένα. Τι να πιάσει ο αστυνομικός? Αστυνομικός, άμα είναι κανένα που έχει λεφτά, τον πιάνει. Ναι. Φοβάται. Λοιπόν, πάμε λίγο πρωτοσέλιδα. Λέγε. Πάμε λίγο πρωτοσέλιδα να δούμε τι γίνεται και. Κάτι πρέπει να δείξει. Κάτω από τα αυλάκι του ποινιού. Κάτι πρέπει να δείξει και η αστυνομία. Να δείξει αστυνομία. Τι είπε. Η αστυνομία δείχνει. Εγώ δεν λέω ότι είναι. Σε όλα τα θέματα υπάρχουν καλοί και κακοί, αλλά σε κάποια πράγματα πρέπει να, να λειτουργούμε με το μυαλό. Με το μυαλό να λειτουργούμε. Να συλλάβω εγώ τη γιαγιά γιατί. Γιατί είναι απρόσωπο αστυνομικό. Αν δίνει εντολή, τι να κάνει. Ναι, μήπω νομίζει ότι γουστάρει αυτό που πάει και να αντισυλλάβουν που είναι απρόσωπο και μόλι φτάσει το τμήμα που φύγε η γιαγιά. Παράβαση καθήκον. Να του συλλάβει όλου τότε και μετά συλλάβει και τη γιαγιά. Τελευταία. Και τι να κάνει. Τελευταία να την αφήσει. Η γιαγιά Ελληνίδα είναι. Ελληνίδα. Καλά την κάνει. Από ένα χωριό εκεί πάνω. Ναι, καλά παίζουν. Την Ελληνίδα δεν, δεν είχε να φάει. Σου λέει είχα, έχω ένα κήπο να πουλήσει δύο πράγματα να φάω. Του άλλου που πουλάνε στην παραγωγή. Ναι, δεν του πειράζουν. Καλά κάνουν. Α, καλά κάνουν. Αφού παίρνουν εντολή. Α, αλλά. Τι αλλά. Αλλά παίρνουν εντολή. Μάλιστα. Ωραίε εντολέ παίρνουμε. Ωραίε εντολέ παίρνουμε. Τι κάνουμε. Εσένα έρχεται. Κάτσε τώρα γιατί κάνουμε του έξι. Ναι. Εγώ δεν θέλω να κάνω τον έξι. Ναι. Είμαι αστυνομικός. Ναι. Είμαι, ξέρω εγώ, στο τμήμα, ξέρω εγώ, που κάνει έλεγχο. Ναι. Και με παίρνουν από πάνω τηλέφωνο. Ναι. Λέει, θέλω να μου μαζέψετε αυτούς εκεί τους γέρους, τους μαύρους που οι οποίοι είναι, ας πούμε, οι άνθρωποι εκεί. Αυτούς που δίνουν εντολές, ποιοι τους λένε να στείλουν σε Ευρώπη. Α, Ευρώπη. Ναι. Από την Ευρώπη. Εσύ να τώρα σου στέλνει από πάνω ένα μήνυμα ή από πάνω ναι. Και το διαβάζεις. Ναι. Μπορεί εσύ. Μπορεί τι να μην μήνυμα είναι αυτό. Μια διαφήμιση, μια αναφορά κτλ. Ναι. Τη διαβάζεις. Ναι. Πόσες από αυτές μπορεί να μην τις γουστάρεις? Αρκετές. Ωραία, τις διαβάζεις. Τις διαβάζεις. Γιατί τις διαβάζεις? Τις διαβάζεις. Γιατί? Αλλά κάτσε, πας πάνω. Κάτσε γιατί κριτική κάνεις. Γιατί κάνεις τη δουλειά σου. Ωραία. Πρόσεξε, εμείς κάνουμε δουλειά τώρα. Ο αστυνομικός ναι. Τι κάνει δηλαδή. Ναι. Τι κάνει. Ωραία. Εγώ έχω να κάνω όμως με κάτι απρόσωπο. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια προσωπικότητα. Ο αστυνομικός ναι. Είναι απρόσωπος. Ναι. Αλλά αυτό που συλλαμβάνει είναι πρόσωπο. Είναι on. Είναι μια γιαγιά. Κοιτάξτε, δεν έχει να κάνει με τον αέρα που λέω εγώ. Οι δημοσιογράφοι, ας τα αφήσετε αυτά. Ναι.
Όταν ήρθε ο κόκκινος εδώ. Τι ήρθε ο κόκκινος? Και λέει: εγώ την εταιρεία αυτή θα τη σκίσω. Ναι. Μαγκιά. Και τη διαφήμιζε. Και ήρθε απάνω το διαφημιστικό ναι. κτλ. Λέω: σκίστηνα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, ναι. Και okay. κάνει κριτική ο κόκκινος και ο οποιοδήποτε ραπτόπουλος κόκκινος, τον αστυνομικό. Ναι. Πρέπει να μας συλλάβουν. Πρόσεξε τώρα τι σου λέω. Και στο λέω γιατί. Ναι, ναι, πρόσεξε. Έλα στη θέση του άλλου. Ωραία. Ωραία. Εγώ σου ξαναλέω τώρα. Ναι, ναι. Εμείς αυτό το πράγμα που έπεσε, ο παράδειγμα, είναι απρόσωπο. Ναι, ναι, έχουμε άστα. Να πούμε δύο-τρία λόγια. Άστα, έτσι. Και ο άλλος έχει να κάνει με μια προσωπικότητα. Μία γιαγιά 85 χρόνων. Θες να κάνεις το καθήκον σου. Οκ. Okay. Πάρτι να πρόσεξε. Στο Θεό που πιστεύει. Πάρτι να πρόσεξε. Τι κάνεις τώρα. Δεν είναι να κάνω ρε φίλε. Εσύ το παίζεις Μακεδονομάκος. Ρε αγόρι μου. Από τα Σκόπια διαφήμιση. Εγώ δεν έχω πάρει ποτέ. Άσε ρε καημένε τώρα. Προσωπικά. Άσε τον αστυνομικό να κάνει τη δουλειά του. Πάμε παρακάτω. Να κάνει δουλειά τώρα. Κάνει δουλειά. Μάζευε τη γιαγιάκα. Πρόσεξε. Μάζευε τη γιαγιάκα για τα μάτια του κόσμου. Γιατί κάποια πράγματα είναι και ανθρώπινα. Αυτό θέλω να σου πω. Μάζεψε για να πει ότι έκανε καλά δουλειά σου και όταν πα ότι με πε γιαγιάκα μου καλή μη το ξανακάνει. Παράβαση καθήκοντο. Α, παράβαση καθήκοντο. Τι λες. Η γιαγιά κάνει κακό δηλαδή στον κόσμο. Αυτό μου λες τώρα. Τακτικά αποτυπώματα και ναι. τέτοια πρέπει να πάρεις. Τι έκανε η γιαγιά, επειδή πούλησα ζα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 azαζαζαζαζαζαazαζαζαazαζαζαζαazαζαζαζαaz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 αζ
μας. Την εταιρεία που δεν την γουστάρεις, πες τον Ανδρώνη, δεν την σπικάρω. Έχεις κόλλο. Ναι. Δεν έχεις. Δεν έχω. Δεν έχεις. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Άστα τα εύκολα, τις εύκολες κριτικές. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα όμως. Ίδια είναι. Το καταλαβαίνεις. Ρώτα τον κόσμο αν είναι ίδια ή όχι. Δεν είναι ίδια. Ίδια είναι. Ρε αγόρι μου, έχουμε να κάνουμε με πρόσωπο εδώ. Δεν έχουμε να κάνουμε με διαφήμιση. Με τους λαϊκισμούς και τους εθνικισμούς. Ρε αγόρι μου. Πάμε τώρα στα λεφτά τώρα. Δεν πάμε. Έχει να κάνει με πρόσωπο αυτό το πράγμα που λες. Έχει να κάνει με μια διαφήμιση. Έχει να κάνει με marketing. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Εδώ μιλάμε για μια γιαγιά. Ο αστυνόμος είναι Χρυσαυγίτης. Ναι. Του λέω ο Τσίπρας από πάνω θα συλλάβει τη γιαγιά. Τι γιαγιά. Ωραίος ο Τσίπρας. Δεν με ενδιαφέρει. Ωραίος. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Ο Τσίπρας και οποιοδήποτε ναι, από πάνω. Του λένε από πάνω. Του Τσίπρα του λένε από πάνω. Ναι. Χρωστάτε είστε απικία. Ναι. Μόκο. Μόκο. Ο αστυνομικός παίρνει 800 ευρώ και έχει δύο παιδιά. Ναι. Τη γυναίκα του τη διώξαν. Ναι. Θα τη συλλάβει τη γιαγιά. Άρα μου λες ότι το κακό ξεκινάει από τον Τσίπρα. Το κακό δεν ξεκινάει από το κανένα Τσίπρα. Ξεκινάει από την Ευρώπη, η οποία δίνει εντολές. Λοιπόν. Σε σένα που χρωστάς και είσαι απικία. Ναι. Ούτε καλά, και ο άλλος χρωστάει απλά. Ούτε από το Μητσοτάκη ξεκινάει. Και ο άλλος χρωστάει και χρωστάει τα πενταπλάσια, αλλά δεν τον πειράζει κανένα. Μαγιά του. Α, μαγιά του. Άμα αρχίσουμε να λέμε όλοι μαγιά μας, τελειώσαμε. Πες τι είναι να πεις. Λοιπόν. Λέει, για να πούμε και την αλήθεια πλευρά, ναι, ότι υπήρχαν αλλεπάλληλες καταγγελίες από συγκεκριμένα επαγγελματία που έχει κατάστημα βέβαια στην περιοχή για τη συγκεκριμένη ηλικιωμένη, ότι πουλά παράνομα πόρτα και εφόσον δεν πήγαινε να πειράξει. Ένα Ρουβιάνο ή Ρουβιάνο. Αστυνόμος ή φτιάχνει ο Φουκάρα. Θα βρίσκεται με αντιμέτωπη αστυνομική. Φτιάχνει ο Φουκάρα. Θα βρίσκεται με αντιμέτωπη αστυνομική με ένορκη διοικητική εξόδοση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτή είναι σε δύσκολη θέση. Ναι. Τι να κάνει αστυνομικός. Ο αστυνομικός να την κάνει τη δουλίτσα του αγόρι μου. Θα πάει ο άλλος που πουλάει τερλίκια με απόδειξη. Για παράδειγμα. Ή χορταρικά. Και να του πει αστυνόμε τι έκανε. Πάρε μετάθεση στο σουβλί. Το χώρισε η γυναίκα τον αστυνομικό. Ναι, 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 ναι. Εσύ εύκολα τα λες. Αυτοί που πουλάνε κάτω εκεί στην παραλία που είναι χήμα, χήμα, γιατί δεν σου παίρνει κανένα. Δεν έχουν εντολή να του πάρει. Α, δεν έχουν εντολή. Όχι, δεν έχουν. Άρα έχουν να κάνουν με του εντολοδόχου. Αυτού που δίνουν εντολή. Αυτό που είναι στο ΡΙΚΑ. Ναι. Αυτό που είναι στο ΤΕΒΙ. Αυτό που είναι στην εφορία και αυτό που είναι αστυνομικό. Από μόνο του ή ο εισαγγελέα. Από μόνο του. Ξεκινάει και λέει, ξέρει σήμερα. Ναι, ρε γόρι μου, ξέρει. Θα πάω να γράψω 10 ωραία. Άρα που καταλήγουμε. Πήγαινα να την ελέγξει και να την πάλι το δικητικό. Πρόστιμο, θα βρίσκονται με την μέρη που η αστυνομική με ένορκη διοικητική εξέταση. Άντε μπράβο, ωραία, 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 ωραία. Άντε μπράβο. Στα λέει ο Ραπτόπουλος. Ποια κοινωνικά, μου λέει ο Ραπτόπουλος. Δεν μου λες κοινωνικά. Μια καλά στα λέει. Ωραία, ωραία, ωραία. Έξω ποιος Μακεδονία μας, ναι, η Μακεδονία μας, ναι, και η Μακεδονία μας, και άμα σου δώσουν από τα Σκόπια μια διαφήμιση, θα την πάρεις. Θα την πάρεις. Για την κάνεις. Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Άλλο το ένα αστυνόμος είναι. Άλλο πράγμα. Άστερε το παραμύθι. Άλλο πράγμα μου λέει. Παραμυθατζίδες τώρα. Αφήστε το παραμύθι. Ξαναλέω. Πάρε τη γιαγιάκα όμορφα τακτοποιημένα. Πάτε να σώσω στο αστυνομικό τμήμα και πες γιαγιάκα μου. Ένορκη, okay, τελείωσε. Ένορκη. Α, ένορκη. Λοιπόν, έλα. Λαΐτσας Παναγιώτης. Τι είναι αυτός. Ο νικητής μας. Τι κέρδισε. Θα κερδίσει. Αν επικοινωνήσει στα επόμενα 30 λεπτά. Θα μπει στην κλήρωση. Θα μπει στην κλήρωση, θα κλειδώσει τη συμμετοχή του για 300 ευρώπουλα κάθε μήνα για το μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης και των σούπερ μάρκετ. Όλα παρακαλώ. Mm. 300 ευρώ κάθε μήνα, κούτρα, πάτε ψωνίζετε με τη γυναίκα, τα παιδάκια σας. Έχεις 30 λεπτάκια, φίλε μου Παναγιώτη Λαΐτσα, όπως όλοι που θα ακούτε τα ονόματά σας, 9 και 20, 11 και 20, 1 και 20, 3 και 20, 5 και 20, 7 και 20 και 8 και 20. Άμα θες να κράξεις. Ναι. Αυτή που κρατάει την ομπρέλα στον Τσίπρα, πώς τη λέγανε την κυρία Χατζηγεωργίου. Ναι. Δεν την εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Πολλούς είναι και εξέλεξε. Αξιόλογη κυρία. Ναι. Πήγε σε μια διάλεξη εκεί, κοιτάξτε. Ναι. Λίγο διαμαρτυρητικό, σηκώθηκε και έφυγε. Από πού φεύγεις. Ναι. Σε ιδιόρισε ο πρωθυπουργός. Ναι. Ή κρατούσες την ομπρέλα. Την ομπρέλα. Ήσουνα. Δεν σε εξέλεξε. Ομπρελού. 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 Δεν σε εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Παιδιά, γραμμές θα ανοίξουμε μετά τις 9.30. Ναι, ναι, όχι τώρα. Λοιπόν, πώς φεύγεις. Πού φεύγεις.
Δηλαδή, άντε μας είπανε δύο κουβέντες, θα φύγουμε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Πάμε λίγο στον τύπο των Αθηνών να δούμε τι γίνεται. Τι να δούμε. Sport Time. Ρώτα τους Ολυμπιακούς. Εδώ μένουν και έχει τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Τι είναι αυτοί εδώ, αυτοί που τον Παναγιώτη και τον Γιώργο. Ναι, δεν πάνε πουθενά. Θα έχουν νέο συμπαίκτη, τον Γιώργο Λεριώτη. Έτσι, στο μπάσκετ του Ολυμπιακού το έχει ρίξει. Με συγχωρείς πολύ, ρε φίλε. Τώρα. Ναι. Είμαι, εγώ τώρα είμαι εγώ τώρα ο Τράκη, ο Διανακόπουλος. Ναι. Και παίρνω τη Sport Time. Ναι. Να με γαργαλάνε 10. Σπαταρά στα γέλια, να με γαργαλάνε 10 μαύροι. Δεν θα γελάσει ο Δεν θα γελάσει τόσο πολύ, ρε φίλε. Βέβαια, ρε φίλε. Τώρα. Σπαρταράς. Σπαρταράω, πέφτω σαν το λιθρίνι κάτω. Όχι, σαν το λιθρίνι. Μα είσαι πέστροφο όμως εσύ, αγόρι μου. Αφού πα ανάποδα. Αυτό ψάριξα τον ρεύμα. Πέφτω και χτυπιέμαι στα πατώματα, ρε φίλε. Να με ο Τράγιο Γιανακόπουλο. Λιθρίνι, αφού πέστροφα έχω βαφτίσει. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Πάμε λίγο στην Sport Day. Τι λέει αυτό. Έτσι γίνεται το deal. Τι είναι αυτό. Φερέρα, λέει ο ξεχωριστό για την ΑΕΚ. Για το μέλλον έχει ανέβει ο Βραζιλιάνος εξτρέμ του Όφη. Η ΑΕΚ θέλει Φερέιρα. Ο Φερέιρα αυτός ο μάμος μελέτε... που τα κάνει, το παιδί που ναι, τα κάνει. Ναι, ναι. Καλός είναι. Καλούτσικος είναι. Καλούτσικος. Και προσπαθεί να κάνει τον deal με τον Αραούχο, ψάχνουν οικονομικά έτσι εκεί. Το έμαθα εγώ τι θα πάει ο Αραούχο. Και ο άλλος εκεί που τον έκανε ρεζίλη η κοπέλα. Ποιος ο center back εκεί με τα μάτια. Ο Βράνιες. Ο Βράνιες. Και αυτός έμαθα. Και αυτός θα γυρίσει. Ναι. Εντάξει, επιστροφές, καταστροφές εγώ λέω. Έτσι έλεγα και για το Βιερίνια. Άλλο Βιερίνια όμως. Ναι, συνήθως είναι αυτό που λες εσύ. Επιστροφές, καταστροφές. Ο Βιερίνια ήταν εξαιρεσάρα που μας έκανε ρόμπες ξεκούμπα. Ίσως να είναι και ο Αραούχο λόγω ηλικίας. Για το Βράνιες δεν τον πιστεύω, θα τα κάνει ανάκατα. Είμαι σχεδόν πεπισμένος. Αλλά για τον Αραούχο, επειδή είναι και νεαρός, μπορεί. Sport Day, αυτό το παιδί, ναι, τον το Φερέιρα που θέλει, ναι, αυτό Φερέιρα. Άμα έχουν καμιά διαρροή, καμιά βρύση να τρέχει στο Sport Day, το φωνάξεις. Όχι, κερθεί το νερό, να πούμε. Κερθεί το νερό, δεν θα έχουν να πληρώσουν το νερό. Ναι. πάμε στη Live, η οποία αποκαλύπτει ότι το Final Four θα γίνει στην Αθήνα το 2020-2021. Είναι ο Γέρι που έχει εκεί φωτογραφία. Είναι ο Παύλος και ο Θανάσης Γιαννακόπουλος, θυμή Σένεκεν. Έτσι. Θα πουλήσουν. Αυτοί θα πουλήσουν, λες, έτσι. Ναι, γιατί είναι συμπαθείς οι άνθρωποι αυτοί. Βεβαίως. Και κάνουν και στην κοινωνία καλά πράγματα. Η Live αποκαλύπτει και ότι ο ΠΑΟΚ ζητάει 8 εκατομμύρια ευρώ, γιατί ο ΠΑΟΚ μπορεί να διαπραγματευτεί με οποιοδήποτε θέλει πλέον τα τηλεοπτικά του. Και ζητάει 8 εκατομμύρια ευρώ μπάλα. Από την ΕΡΤ. Ναι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να κινηθεί όπως θέλει. Πλέον δεν 8 είναι. 8 εκατομμύρια δώσει η ΕΡΤ δύσκολα. Εντάξει. Τον πρωταθλητή, φίλε, θα τον πληρώσει. Ναι. Δεν είναι. Ναι. Τον ταμπλούχο. Την ομάδα που θα σε εκπροσωπεί στο Champions League θα τον πληρώσει. Καλά κάνει και τα ζητάει. Ναι. Βέβαια, τι να καλά κάνει. Καλά κάνει. Ανέβηκα. Ανέβηκα. Τώρα πλέον. Ναι, τώρα ναι, που είμαι στα καλά μου θα με πληρώσει. Ναι, ναι, ωραία. Ναι. Αυτό είναι τα θέματα τα βασικά. Καλούτσικη live. Καλούτσικη live. Ναι, μ' αρέσει. Αρέσει. Φως. Ναι. Τώρα θα δεις τι γίνεται. Το στρατηγείο του θρύλου. Τι είναι αυτό. Χθες ο Φως κλεγόταν γιατί ο Ολυμπιακός δεν παίρνει το πρωτάθλημα ενώ τα νούμερα λένε άλλα. Τι είναι αυτό το στρατηγείο. Το προπονητικό κέντρο που θα πάει ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι. Σου λέω τουρίστες είναι κανονικά. Είναι σαν να διαβάζω εφημερίδα Ιουνίου, κάπου εκεί. Ιούνιο, Ιούλιο, κάπου εκεί. Ρε φίλε, θέλω Ολυμπιακούς να βγούνε ναι. και να μου πούνε τι σκέφτονται για την επόμενη σεζόν. Πότε πέφτουν στο κρεβάτι, τι σκέφτονται. Εκτός από τα χρέη και τις δυσκολίες. Το Βιερίνια. Ποιον? Τον Βιερίνια. Το Βιερίνια. Αυτό σκέφτονται. Ναι. Λέει πάλι του χρόνου, πάλι θα μας λεντάει ο κοντός, έτσι. Πάλι θα μας διαλύει ο κοντός. Δεν ξέρω στα 34 πόσες κούρσες θα κάνει. Ακόμα ένα χρόνο ποιοτικότατο τον έχει. Ακόμα μακάρι, ποιοτικό. Δεν μετά ξέρω. Δεν ξέρω κι εγώ. Κι εγώ δεν ξέρω δεν μετά. Ξέρω, ναι. Πρωταθλητής, σκάνε οι πρώτες βόμβες. Βόμβες. Από τώρα σκάνε βόμβες. Τα ναι. ακούσα τα ονόματα. Ποια είναι η βόμβα που σκάει. Δεν έχουν ονόματα. Δηλαδή σκάνε οι πρώτες βόμβες. Δηλαδή αυτοί πουλάνε εφημερίδα μόνο σε αυτόν που έχει πρεσβειοποίηση σαν και εμένα. Ναι. Γιατί σκάνε οι πρώτες βόμβες. Πας κοντά, βλέπεις ποιες είναι οι βόμβες στο πρωτοσέλιδο. Ναι. Δεν βλέπεις καμιά βόμβα. Όχι. Δεν την παίρνεις στην εφημερίδα. Δεν την παίρνεις. Αν είσαι πρεσβείο σαν και εμένα. Ναι. Α, θα διαβάσω κάτι θα λέει μπροστά. Ναι. Σκάνε οι πρώτες βόμβες. Πω, πω, πω. Παμ και μπούμι κουμπούκι. Ρε γάβρι, ρε. Έρχονται για υπογραφές ναι. και Ποιος? Μιλάνε για τον μάνατζερ του Φορτούνη και του ΣΑ. Αυτές είναι οι βόμβες. Ναι. Τζούβιες είναι. Ναι. Είναι οι ανανεώσεις του Φορτούνη και του ΣΑ. Ωραία, φίλε. Τώρα μεταξύ μας οι δύο από τους τρεις-τέσσερις καλούς παίχτες ποιοτικούς. Δεν είναι βόμβες. Εδώ βόμβες είναι να έρθουν. Ναι. Εντάξει, είναι οι δύο-τρεις ποιοτικοί παίχτες του Ολυμπιακού. Ξέρεις ποιος λυπάμαι που έχει πεθάνει. Ποιος? Ο Ναούμε. Ο Ναούμε, ρε φίλε, ναι. Ρε, το θυμήθηκα χθες. Ναι, ρε, το Ναούμε. Και ναι. συγκινήθηκα, λέω, ναι. κοίταξε να δεις. Ναούμε. Αυτό που έχει υπόγειο, Ναούμε. Ναι. Λέω, έχω υπόγειο, γιατί. Κρύψει γιατί θα έρθουν οι βόμβες. Θα έρθουν οι βόμβες. Θα έρθουν οι βόμβες. Να, σκάσανε οι βόμβες. Ανανεώνει ο Φορτούνης με το ΣΑ. Όταν λες σκάσανε οι βόμβες, λες τώρα τι θα φέρουν. Αυτό είναι στη δική μου την εκπομπή που είναι των παραβατικών, των ναι, τρελών. Ναι, 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 ναι. Είναι μεγάλη απώλεια ο Ναούμε. Ο Ναούμε, ναι. τον ήθελες. Βέβαια. Ναι, ναι. Το θυμήθηκα προχθές. Και λέω, κοίταξε τώρα, άμα πόσο ζούσε... καιρό έχει που έφυγε ο Ναούμε. Ο Ναούμε, μια πενταετία την έχει σίγουρα. Ναι. Παραπάνω ίσως. Πολύ και παραπάνω. Πολλά χρόνια, ναι. Από το ποτό έφυγε. Εντάξει, άμα πίνεις πολύ, το σηκώτη τι, το στομάχι τι. Τι σου δεν μένει τίποτα. Τα διέλυσε όλα, ναι. Τα 47 χρονών τώρα, ναι. Πολύ νέος.
ανήλικος. Ναι. Κουμάντο κάνει ένας, η πράσινη πλέον έχει να κάνει με το μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός πουλάει στο μπάσκετ. Αυτό πουλάει και η πράσινη κάθε μέρα. Στην ώρα για σπορ, σοβαρό του Αραούχο. Που ναι. Βλέπουν ζεστά το θέμα. Πριν ένα μήνα, ένας κολλητός του Μελισανίδη, ναι. Που είναι ακροατής μας και τηλεδιατής μου και με γουστάρει, γιατί από μικρός λέει άκου και τα λοιπά. Ναι. Μου έδωσε κανένα θυμό. Πληροφορίες είναι μέσα στην ΑΕΚ. Ο Αραούχο είναι πολύ πιθανό να φύγει, γιατί στη Λασπάνα. Μίλησαν για Αραούχο και Βράνιες, ναι. Ότι έρχονται σίγουρα. Τον Αραούχο θα τον έφερα και εγώ. Ναι. Θα τον έφερα τον Αραούχο. Έχει να δώσει νέος. Δεν ακούμπησε φέτος η Λασπάνα. Πάλι έκανε δηλαδή βουτιά στο κενό. Ναι. Δεν συνέχισε την αναδική του πορεία. Για τον Βράνιες εγώ δεν θα τον έπαιρνα με τίποτα. Ναι. Αλλά δεν έχει το παιδί. Ο λόγος ποιος είναι. Το μυαλό του. Το μυαλό του. Ναι. Θα έπαιζες με οικονόμους Βάρνα. Όχι. Τους είδες στην Ξάνθη. Όχι, δεν θα έπαιρνα. Γιατί άμα παίζω. Τρόμαξα. Ναι, βρε, οικονόμους Βάρνα. Τους θέλω εγώ να τους έχω απέναντι. Α, ναι. Άλλο λέω. Μαζί σου ό,τι θέλεις. Ας απέναντι. Απέναντι τους θέλω κι εγώ. Βάρνα και οικονόμους. Και το ζητώντα να μπερδεύονται εκεί να πούμε, ναι. Ναι, αλλά ω ΑΕΚ δεν θα έμενα με οικονόμους Βάρνα, αλλά ούτε και θα έπαιρνα τον Βράνιες. Μάλιστα. Είναι πολύ καλή τοποθέτηση ποδοσφαιρική. Πήγε 9.30. Πήγε 9.30. Σωστά, Κωνσταντίνε. Μπράβο. Έχεις γίνει ρε φίλε και την ώρα και όλα ψάχνουμε. Είπαμε τον Λαΐτσα Παναγιώτη. Με το επιστρέφουμε, θέλω στοιχεία να μου δώσεις. Να δω αν θα κάνεις πάλι το κλασικό σου έτσι πατροπαράδοτο jackpot. Πριν πάμε στο διαφημιστικό, περί τώρα να σας πω ότι το τελευταίο καιρό γίνεται ένας καταιγισμός αποκληρώσεις στο Regency Casino. Συνεχώς προκύπτουν καινούργιες, ενώ οι παλιές συνεχίζουν με την ίδια συχνότητα. Μία από αυτές που μου τράβηξαν την προσοχή φυσικά είναι τα 10 χιλιάρικα. Μιλάω για την έξτρα κλήρωση που θα γίνει Παρασκευή 19 του Απρίλη στη 1:30 το βράδυ. Μαζεύουμε λαχνού συμμετοχή κάθε φορά που επισκεπτόμαστε το καζίνο και περιμένουμε την τύχη να μας χτυπήσει την πόρτα. Παρασκευή λοιπόν 19 Απρίλη φύγαμε για Regency Casino. Τα μπάκα σα πλήκτρα πάντοτε. Μπήκαμε τελευταίο ημίωρο. Θυμίζουμε Λαΐτσας Παναγιώτης. Είναι ο φίλος που έχει ακόμα 10 λεπτάκια να επικοινωνήσει με το Μετρόπολη στα 390 έξω γραμματεία και να κλειδώσει την συμμετοχή του έτσι ώστε να διεκδικήσει και τα έξοδα ενός έτους στο σούπερ μάρκετ, 300 ευρώ κάθε μήνα παρακαλώ. Ο Λαΐτσας τι σου κάνει, εμένα μου κάνει εκτός πόλης αρχικά. Χαλάστρα Κίμηνα. Χαλάστρα Κίμηνα. Εμένα μου κάνει η Χαλκιδική Πιερία. Σύνδο. Χαλκιδική Πιερία μένα με κάνει. Λαΐτσας. Ναι, Λαΐτσας. Και μου κάνει ότι δεν είναι. Πολιτής Τσιγκούναρος. Πολιτής Τσιγκούναρος, ναι. Ανύπαντρος. Ανύπαντρος, ναι. Ανύπαντρος και εγώ μου φαίνεται. Ανύπαντρος ο Λαΐτσας. Εμένα μου κάνει και ομάδα εκτός Θεσσαλονίκης. ΑΕΚΤΣ. ΑΕΚΤΣ, ναι. Ναι. ΑΕΚ. ΠΑΟΚ δεν είναι. ΠΑΟΚ δεν είναι σίγουρα. Δεν εγώ είναι. Λέω ή Κατερίνη ή Χαλκιδική. Εσύ λες Σύνδο Αλεξάνδρεια και δεν συμμαζεύεται. Γιδάς κόλπα. Γιδά. Ναι. Ανύπαντρος. Ο 100%. 100%. Άντερε Παναγιώτη, άντερε αγόρι μου να δούμε τώρα πόσο έξω θα πέσουμε. Σαν ανύπαντρος που είναι. Ναι. Για να κάτσε εσύ το λες ότι μπορεί να είναι ο άνθρωπος. Σαν σούπερ μάρκετ θα μένει και με τη μάνα. Κάτσε να δούμε τώρα. Κάτι απαιτήχουμε τώρα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε, ναι. Με ενημερώνω από την πατρίδα κάτω ότι την γιαγιά την κάνανε καταγγελία, λέει, οι διπλανοί. Έτσι, αυτοί πουλούσαν στη λαϊκή. Αντί να βρίζετε τον Τζίπρα και τον Μητσοτάκη. Ναι, για μένα αυτοί είναι αυτοί που κάνουν καταγγελία. Ούτε αστυνομικοί. Για να το βάλουμε στη σωστή βάση. Ναι. Αφού ο Έλληνας καταγγέλει ο ένας τον άλλον. Ναι. Άρα θέλουν να ψηφίσει γείτονα του, η κατσίκα του γείτονα. Ναι. Οπότε ο Πρωθυπουργός και ο οποιοδήποτε. Δεν χρειάζεται. Τζίπρας, Μητσοτάκης, έτσι, τώρα δεν χρειάζεται. Ναι. Ούτε αστυνομικός. Ο αστυνομικός εφαρμόζει τον νόμο, ο δικαστής εφαρμόζει τον νόμο. Εάν εσύ τώρα για 10 ευρώ και για 5 ευρώ. Θες να πάρεις τη γιαγιά εκεί, κάτω. Όχι, και όπως είπε ο Γιώργος έξω που το κουβεντιάζαμε, αυτοί από τη λαϊκή ας δώσουν 10 ευρώ στη γιαγιάκα να πάρουν τα λαχανικά και να το πουλήσουν αυτοί. Και τελειώνει η ιστορία. Γιατί πραγματικά το πρόβλημα ξεκινάει από αυτούς που καταγγέλνουν. Όχι, εγώ δέχομαι τη συνομική, θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, είναι όργανα που επιβάλλουν την τάξη, ό,τι τους λένε από πάνω πρέπει να το κάνουν. Εντάξει, οκ, okay, δεκτό. Αυτοί που κάνουν τις καταγγελίες δεν λυπούνται τους 85χρονες. Και τις 90χρονες. Δεν μου λες. Ναι, να σε πω. Οι 85χρονες και οι 90χρονες σύνταξη γιατί δεν έχουν. Ένα. Ένα θέμα είναι ένα αυτό. Θέμα είναι αυτό. Ναι, βέβαια. Δεύτερον. Παιδιά σκυλιά δεν έχουν. Δεύτερο θέμα είναι αυτό. Ναι. Είναι ένα θέμα και αυτό. Ναι. Είναι ένα θέμα τώρα αυτό. Εγώ πάω 80 χρονών. Και πάω και πουλάω, ας πούμε, χαρτομάτιλα στο πάρκο τα εθεράπη και με πιάσουν. Ναι. Κάτι καλά, δεν πουλάς και κάτι, αμάνα. Κάτσε. Δηλαδή μου λες ότι όλοι σε αυτή την κοινωνία που ζούμε είναι νόμιμοι εκτός από σένα που πουλάς τα χαρτομάτιλα. Και εμένα, ρε, αυτοί που κάνουν την καταγγελία είναι νόμιμοι. Κόβουν αποδείξεις. Πληρώνει να τα βάλουμε σε άμα θες να το ευαθύνουμε. Ναι. Έτσι δεν είναι. Θα πήγαινα λοιπόν εγώ, ναι. Σαν αστυνομικός, ναι. Ή σαν κράτος, και αυτό που έκανε καταγγελία θα τον έκανα έλεγχο. Θα τον τσέκαρες. Μπράβο. Ναι. Αυτό θα τον έκανα. Στο παρελθόν. Θα φέρει τα βιβλία. Αν είσαι νόμιμος, ναι. Έλα να σε τσεκάρω. Ναι, σε τσεκάρω και εσένα. Αν δεν είσαι, έλα και εσύ. Άστη γιαγιάκα λοιπόν. Άστη γιαγιάκα. Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε. Άστη γιαγιάκα. Ο τσακαλώτος δεν την θέλει.
και ο Τσίπρας. Δεν τη θέλει. Τη θέλει πεθαμένη. Πεθαμένη. Λοιπόν, είναι πελάς για το κράτος, η γιαγιάκα. Η γιαγιάκα. Αν παίρνει σύνταξη και να μην παίρνει πάλι πελάς. Οπότε άσε τα ευχολόγια να πούμε και πάμε στα θέματα. Ναι. Τι έχουμε. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Έχουμε γεμάτο κέντρο. Πάμε στον κόσμο. Κατευθείαν. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς όνα. Δημήτρης από Διαβατά. Έλα, ρε Μίτσο. Ναι. Καλά, ρε φίλε. Καλημέρα. Λοιπόν, παιδιά, δύο θέματα στα γρήγορα λίγο για να μην το καθυστερούν να μιλήσουν και άλλοι. Πρώτα για τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό που λέει ο Ραπτόπουλος για τα χαφ του ΠΑΟΚ. Έχει δίκιο εν μέρη. Γιατί Νίκο, για τον ΠΑΟΚ που ονειρευόμαστε, αντί να πέσει σε τρεις οργανώσεις και να μην γίνει άκος του ΠΑΟΚ σαν την ΑΕΚ, θες άλλα χαφ. Εντάξει, δεν είπα. Εμείς μιλάμε για το τώρα, δεν μιλήσαμε για του χρόνου. Ναι. Και εγώ θέλω άλλα χαφ για του χρόνου. Και εγώ θέλω. Γι' αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα που έχεις τώρα, σίγουρα αυτά τα χαφ ίσως να είναι και πολυτέλεια που έχεις. Αλλά για παραπάνω θες κάτι καλύτερο. Μαζί σου. 10 εκατομμύρια, αντί για τον Ολιβέρα μπορεί να μου φέρει τον Ήλισιτς της Αταλάντα ή κάτι αντίστοιχο. Αν θες να το πάμε εκεί. Ναι. Όσον αφορά και τον ΠΑΟΚ, έτσι. Από εκεί πέρα, στα γρήγορα πάλι για το κοινοπολιτικό θέμα που αναπτύξατε πριν, παιδιά. Εγώ δεν εστερίζομαι τις απόψεις σας, αλλά δεν απαιτώ να εστερίζει κανένας απόψεις δικές μου, έτσι. Βολτερικός ναι. Είσαι, ναι. Ναι, από εκεί πέρα η δικιά μου οπτική γωνία σε αυτό το θέμα είναι ότι κάθε ένας παρανομή πρέπει να τιμωρείται, αλλά αυτό δεν γίνεται γιατί. Γιατί δεν έχουμε αίσθηση δικαίου εδώ και πολλά χρόνια σε αυτό το κράτος. Ναι. Γιατί όταν γίνεται κάτι, βγαίνουμε και λέμε, δεν ήξερα, δεν έφταιγα. Όχι ρε φίλε, όταν πρέπει να βγεις και να πεις, φταίς. Ναι. Όταν θα μάθεις να λες στη ζωή σου ότι φταίς και ήξερες, τότε θα αλλάξεις πολλά πράγματα. Ναι. Ναι, ναι. Αυτή είναι, εγώ αυτή πιστεύω ότι είναι η άποψή μου, έτσι. Και δεν έχω καμιά πολιτική άποψη, δεν γνωρίζω, δεν ανήκω σε καμιά πολιτική οργάνωση. Μαζί είμαστε. Και αυτό ούτε πρόκειται να πουθενά, γιατί δεν πιστεύω στο δικαίωμα της ψήφου, στο δικαίωμα της εκλογής. Μ' αρέσεις, Μίτσο, μ' αρέσεις σε όλα τα θέματα. Σε όλα τα θέματα. Ήσουν πολύ ωραίος. Αυτά ήθελα να πω για να μην καθυστερώ τις γραμμές. Ωραίος ο Μίτσος. Κωστή, θα τα πούμε έτσι. Φίλος, θα τα διαβατά. Θα τα πούμε κάποια στιγμή. Θα διαβατά κοντά είναι. Έτσι. Κοντά είναι. Να δείτε, παιδιά, έχουμε ωραία τα περνάκια. Ξέρω, εξωτικά διαβατά. Ούτως ή άλλως κάποια στιγμή θα διαβατά, εγώ τουλάχιστον θα έρθω. Ραπτόπουλε, έλα, σε λέω για φαΐ που σ' αρέσει το καλό φαΐ πρώτη ποιότητα. Δεν θα το μετανιώσει, το λέω. Δεν είναι γάτες, δεν είναι σκυλιάκι μέρα. Τίποτα. Σε λέω, θα γουστάρεις φαγητό. Σε λέω, μ' αρέσεις, Μιτσάρα, φύγε, τα λέμε καλημέρα. Είπαμε αυτοί που κάνουν κατά. Να δούμε αν είναι νόμιμη κι αυτή. Έτσι, γιατί από εκεί ξεκινάει όλη αυτή η αλυσίδα. Η φωτογραφία τώρα τι την έβαλε εκεί, ποια είναι αυτή. Μια κοπέλα που φοράει το κολάν τον κόσμο, όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο τον κολάν. Ναι, όλο τον κόσμο. Δεν είναι όλο ο κόσμο το κολάν. Σ' άρεσε, έμεινε κόλλη στο ματάκι σου, βέβαια. Με τέτοιε φωτογραφίε που βάζει. Τι να κάνω, Κωνσταντίνε, να ξυπνήσουμε, δεν θέλουμε. Καλημέρα, ναι. Και θες για να ξυπνήσει. Από όλα θέλω, ναι. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά τα θέματα με του αστυνομικού και τα λοιπά. Άμα γίνει ρε παιδιά καταγγελία, αστυνομικό αυτό του λέμε. Τι φτιάχνει ρε παιδί μου, το είπαμε αυτό του κατόφλι. Λέω. Περίμενε ρε κουλιανέ, περίμενε. Ναι. Είναι υποχρεωμένος να την πάει μέχρι το κατόφλι. Έτσι. Τώρα αστυνομικός διευθυντής τώρα εκεί πέρα που είναι εν υπηρεσία εκεί πέρα αξιωματικός, δεν ξέρω πόσο ευέλικτος είναι και τι μπορεί να κάνει. Άναγιά σου. Άναγιά σου, ναι. Άκου τώρα, από έναν άνθρωπο που δούλεψε από το 1995 μέχρι το 2014, λαϊκές. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, είναι ξέφραγο αμπέλι. Είναι ξέφραγο αμπέλι. Οι λαϊκές. Λαϊκές ξέφραγο αμπέλι. Είναι ξέφραγο αμπέλι. Γύρω-γύρω από τις λαϊκές αγορές υπάρχει ακόμα μια λαϊκή. Παραλαϊκή. Δεν υπάρχει νόμος. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει νόμος. Όχι για αποδείξεις και τα λοιπά. Ούτε για να κόψουν ένα τιμολόγιο για αυτά που αγοράζουν να το πληρώσουν μία φορά τουλάχιστον το ΦΠΑ εξ αρχής. Ναι. Και δεν σου λέω τώρα το ίδιο σκεπτικό για τα σούπερ μάρκετ, για καταγγελίες, για διαφημιστικά και πληρώνουμε κτλ. Ναι. Τώρα όταν ένας επαγγελματίας, εγώ δεν σου λέω τη γιαγιά τώρα, ας σου λέω γενικώς είναι σκασμένοι οι επαγγελματίες εκεί πέρα. Είναι σκασμένοι. Από ένα σωρό υποχρέωση 6-5 μέτρα ή 3 στο δρόμο. Έβρεξε, χιόνισε, χάνεις το μεροκάματο, πας δεν πας, αυτοί τα λεφτά τα ζητάνε. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή αυτό είναι τώρα μία τρίχα από το όλο πρόβλημα αυτό. Ναι. Όπως και οι μαύροι, τώρα θα μου πεις τους μαύρους που είπε ο Ραπτόπουλος στην παραλία δεν τους κυνηγάνε. Τους γύφτους γιατί δεν τους κυνηγάνε. Γιατί αυτοί όταν τους κυνηγάνε μετά πάνε και κάνουν μπούκες. Κατάλαβες. Μάλιστα. Του λέει άστον εδώ πέρα να πάρει 5 δίφραγκα να είναι ήσυχος, γιατί αλλιώς θα παρακλέψει. Θέματα. Μάλιστα. Είναι και έτσι. Δηλαδή, επειδή τους φοβόμαστε, τους άλλους δεν τους πειράζουμε. Τους δείχνει, δεν τους φοβόμαστε. Κοίταξε, όσο δείχνει η κατάσταση εκ του αποτελέσματος. Μεγαλύτερες φύρες υπάρχουν. Έτσι είναι εκ του αποτελέσματος. Ωραίος φίλε, πολύ ωραίο. Να σε καλά. Όσον αφορά για το σχόλιο προηγουμένως που είπε για τα χασίσια, άμα είναι χασίσια
που κρατούσε η γιαγιά τα χόρτα από τον Υπουργό. Όχι, χόρτα έχει η γυναίκα. Και έκανε, μετά είπε εσύ είναι βότανα. Και ποιο σου είπε το χασίσι, δεν είναι βότανο. Ναι, όλα. Όχι, χόρτα, χορταρικά είχε. Είχε μαρούλια, είχε τέτοια πράγματα. Είχε. Όχι, ρε, θέλω να πω. Ξέρω. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Πάνω στο πρόβλημα είναι μεγάλο. Άντε, πολύ, πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Και δείχνει και πώ έχει διαβρωθεί και πώ έχει διαμορφωθεί η κοινωνία μα. Έλα, ρε, Ελληναράδε, πάμε στην Ελλάδα. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Έλα, φίλε. Μου τι κάνεις. Καλώς το που λοιπόν, το που λένε. Δεν άντεξα, με τσίγκλησε πάλι ο δικός σου. Ο εξόρσου της Δελασάλεγης. Βρε, κατάφερε σήμερα με αυτά που έγιναν και υπόθηκαν να κουκουλουθεί το έγκλημα του Γκουαρδιόλα που είναι φάντο εδώ πέρα, ρε. Άκουσε με. Μιλάει για εντολή και ότι είχαν εντολή και δεν μπορούσε να κάνουν κάτι. Πες μου λίγο στα Εξάρχεια με το λιμενικό τι έγινε και τι εντολή είχε η αστυνομία να κάνει. Το γνωρίζει το θέμα. Που πήγανε οι λιμενικοί με τα πιστολάκια και βρέθηκαν απέναντι από 50 άτομα με Καλάσνικοφ. Το τμήμα δεν είχε τον να τους υποστηρίξει. Άκου εδώ. Ακούω. Πήγανε 50 με όπλα να βαρέσουν τους λιμενικούς, έτσι. Ναι, ενώ είχε δεθεί εντολή στο τμήμα να τους υποστηρίξει αστυνομική δύναμη. Άκου εδώ. Πες ότι... Άκου εδώ εμένα. Άμα γίνει μια συμπλοκή και σκοτωθεί ένας ληστής, ένας τέτοιος που κρατάει Καλάσνικοφ. Αμέσως γίνεται εθνικός ήρωας και πέφτει η κυβέρνηση. Γεια χαρά, επόμενη γραμμή. Κι άλλους ήρωες θες. Άιντε, πάμε επόμενη γραμμή. Θα βγουν οι καλλιτέχνες και θα βγουν οι αναρχικοί, θα τους στηρίξουν. Τρελός είναι ο άλλος. Με τους αναρχικούς. Επόμενη γραμμή. Ναι. Χάσω εγώ τη θέση μου. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς τον. Έλα ρε. Έλα ρε γόρι μου. Έλα ψυχικό φόρο. Έλα ρε ψυχικό. Λοιπόν, να σας πω για τη λαϊκή, επειδή είμαι παραγωγός στις λαϊκές αγορές. Προαγωγός. Παραγωγός. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, κορμιά σκέφτεσαι πριν. Ξέρω εσύ τι. Και εγώ τι μια χαρά εγώ. Λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι να καταγγείλεις. Και εγώ έχω μια γιαγιά η οποία έρχεται εκεί. Ναι. Α, παιδάκι μου δεν έχεις Παϊτανό να βάλω στον πάγκο σου Παϊτανό. Μόλις βλέπουν την δημοτική αστυνομία για να κάνει έλεγχο, ναι. Την κάνει, φεύγει. Φεύγει. Εμένα αν με πιάσουν και δεν με δουν στα χαρτιά μου ότι δεν έχω μαϊντανό, ναι. 500 ευρώ πρόστιμο. Μάλιστα. Γι' αυτό είναι το όλη δουλειά. Η γιαγιά είναι 80 χρονών, 85, δεν έχει υποχρεώσεις. Εγώ όμως είμαι 500 ευρώ με φάω στον ποπό σου. Στον ποπό σου, μπράβο ρε. Θα με τσούξει πολύ. Θα σε τσούξει το 500. Θα με τσούξει. Ναι. Πάει αυτό. Πάει. Λοιπόν. Κουλιανέ, Ευθύμιος Λιάκας 21 χρονών, Κώστας Ντόλιας 25. Ναι. Στην έξοδο του Αγίου Στέφανο τους πετάνε μέσα στα μάξι μολότο. Ναι. Γυρίζοντας από το τελικό με τον μπάσκετ του Πανιόνιο. Ναι, ισχύει αυτό. Ναι. 28 χρόνια κουκούλωμα, μια διπλή δολοφονία. Πες τους αυτούς εκεί κάτω να μην βγάζουν πολύ γλώσσα, γιατί εμείς εδώ πάνω αν θυμώσουμε, θα κάουν και αυτοί κοντά με μας. Μη, επόμενη γραμμή. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Έπεσε, μεθεπόμενος. Καλημέρα. Πάμε κύριε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα φίλε. Γιώργος από Στουτκάρδη. Έλα, λοιπόν, Γιώργος. Ήθελα γρήγορα να πω σχετικά με λαϊκές και αστυνομικούς. Νίκο, δυστυχώς και χθες είχαμε δύο φίλους μια συζήτηση για το ποια δουλειά είναι δύσκολη και η δουλειά η τελευταία μου που σταμάτησε από μόνος μου που με κούρασε πολύ. Mm-hmm. Αν δεν έρθει στη θέση αυτού ούτε του αστυνομικού, ούτε αυτού που έκανε κρίνεις. Την καταγγελία. Έτσι, εντάξει, ισχύει αυτό. Ισχύει. Ναι, σωστά είπε ο φίλος μόλις. Αν εσύ είσαι νόμιμος και πληρώνεις τα πάντα και άλλος παράνομα, δηλαδή που δεν πληρώνει τέλη και όλα αυτά στη λαϊκή που είπε ο φίλος, και εσύ μπορεί να έρθεις στη θέση να κάνεις καταγγελία. Έτσι, ναι. Δεν είναι όλα έτσι εύκολα απ' έξω. Αυτό ήθελα να πω. Και για την μπάλα, συμφωνείς Νίκο, τι λες. Για ποιο πράγμα για την μπάλα. Συμφωνώ μαζί ναι, σου. Πρώτα γι' αυτό, ναι. Συμφωνώ, ναι. Έχεις δίκιο. Ναι, οπότε έχει δίκιο ο Κώστας που λέει, όταν θα έρθει στη θέση του αστυνομικού, τότε θα δούμε αν είναι εύκολα. Εύκολα είναι. Μα ναι. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, πρόσεξε. Δεν είναι μόνο το θέμα αστυνομικό. Ο αστυνομικός έρχεται μετά από τις καταγγελίες. Πρέπει να πάμε στη θέση αρχικά αυτού που κάνει την καταγγελία. Ναι, να δούμε με ποιο, να ξεκινήσουμε από τη ρίζα. Αυτό έτσι. Θα σου πω και αυτό μετά. Αφού το 90% κάνει την καταγγελία, αλλά στον άλλο. Ο φίλος πριν ότι πληρώνει 500 ευρώ για την μπάλα, Κώστα. Ρε, εγώ πήγα πάρκαρα στη γειτονιά μου, κανονικά. Ναι. Βγαίνει μια ψηλή, μαύρη, άσχημη. Α, γιατί... Τα μια 45 χρονών. Ναι. Λέει, γιατί πάρκαρες εδώ. Λέω, σου δίνω 12 δευτερόλεπτα να φύγεις. Λέω, γιατί λέω, σε λάθος άνθρωπο, λέω. Μιλάς, 12 της έδωσες. 12 δευτερόλεπτα. 12, ναι. Τι λέει, ρε, μου λέει και τα λοιπά. Όχι, δεν έφυγε. Τι λέω, κοίταξε να δεις. Είμαι 51 χρονών. Δεν έχω δει γυναίκα ποτέ. Μην κάνω τον τεμπούτο μου σε σένα. Όχι, πρεμιέρα. Κάποια θα, κάνει το, ναι. Θα πάρει τον τεμπούτο. Μην είσαι εσύ, της λέω. Έφυγε.
Δεν έφυγε. Δεν έφυγε. Ξανά μάνα. Δεμπού το είχαμε. Όχι. Όχι, δεν είχαμε τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Ναι, γιατί το σκέφτηκε μετά. Όχι, ναι. Όχι, όχι, όχι. Ε, τι έγινε τελικά. Όχι. Ε, την έριξα κάτι γαλλικά που ναι. Τράπηκε και έφυγε. Εντάξει, τα ξέρει τα γαλλικά. Εσύ δεν ξέρει. Έχει κάνει σορμπόν, έχει πάρει ναι. Μεταπτυχιακά, πιάνο. Καλημέρα, φίλε. Θα σε κάνω. Φόραξε την αστυνομία και τα λοιπά και τα αμάξια. Τα... Άρε, Λιναράδε να πούμε. Λέγε, φίλε. Ναι. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Να πούμε, αδερφέ, ένα δευτερόλεπτο μόνο, δώσε μου. Ο Λαΐτσας Παναγιώτης δεν θα μάθουμε ποτέ τι δουλειά έκανε, πού ήταν, τι ομάδα ήταν. Δεν επικοινώνησε. Δεν πειράζει. Δεν κλείδωσε τη συμμετοχή του για το σούπερ μάρκετ. Έλα, φίλε. Πάμε, φίλε. Λοιπόν, πρώτη φορά σας παίρνω τηλέφωνο, σας ακούω από 16 χρονών, 14 με σχολικό λεωφορείο κτλ. Όχι, στο πούλμαντο μας. Στο πούλμαντο, ναι. Είμαι 25 και ναι. Θέλω να σας πω ότι αυτοί οι γέροι οι οποίοι βλέπουμε στις λαϊκές, στα φανάρια, στα λοιπά, θέλουν τη βοήθειά μας γιατί όντως χρειάζονται βοήθεια. Χρειάζονται, αυτή είναι αλήθεια. Αν δω ένα πιτσιρικά να ζητιανεύει όμως, αυτόν δεν θα τον βοηθήσω. Γιατί αυτός μπορεί να πάει να δουλέψει. Μαζί σου με φίλε. Να πάει ναι, αλλά και ο γέρος σας είχε ένσημα, ρε φίλε. Μαζί με τον φίλο μου, αυτή είναι το δικό μου σκεπτικό. Πιτσιρικά να μην είχε μυαλό. Και άμα δεν είχε μυαλό, γιατί τον φορτωθώ εγώ δηλαδή, τον γέρο. Να τον δώσουμε ένα πιάτο φαΐ τώρα. Ο 20χρονος που ζητιανεύει για μένα είναι κατακριτέος. Ο παππούς που δεν έχει να φάει και πάει να δουλέψει είναι άξιο συγχαρητηρίων. Τέλος. Δεν του δίνω ούτε ρεβίθι. Εγώ του δίνω ό,τι χρειάζεται. Ούτε ρεβίθι δεν του δίνω. Επειδή έχω κάνει μετανάστες έξω, ναι. 1,5 χρόνο βέβαια, αυτοί που έχω απ' έξω, παράνομα το ένα το άλλο, πρέπει να τους καταγγέλουμε, πρέπει να τους κάνουμε, αλλά σκεφτείτε ότι και αυτοί θέλουν ένα πιάτο φαΐ και πρέπει όλοι αυτοί οι οποίοι τα κάνουν αυτά να τους μαζέψουν. Να πάει η εκκλησιά τους δώσει φαΐ, φίλε. Να πάει, βέβαια. Να πάει η εκκλησιά τους δώσει φαΐ. Βέβαια, όποιος... Να βγάλει κανένα φράγκο από τα χρυσαφικά. Εγώ που τρέχω από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί δεν το δώσω ρεβίθι. Δεν κατάλαβα. Ας πάει ο αρχιεπίσκοπος, πλούσιος είναι, να δώσει και ένα κομμάτι στους στόχους. Δίνει, άμα δεν δίνει ο αρχιεπίσκοπος, συγγνώμη, εγώ γιατί να δώσω. Κατάλαβα. Καλημέρα. Για πάμε τώρα. Για την ψυχούλα σου σήμερα. Βράσε την ψυχούλα μου. Τι δεν δίνει ο αρχιεπίσκοπος, μπορεί να δώσει εσύ. Βράσε. Δώσε εσύ για να νιώσει καλά εσύ. Ψυχούλα δεν έχει ο αρχιεπίσκοπος. Ναι, ας το κάνει κάποιος. Δεν το κάνει. Έλα, καλημέρα φίλε. Άρα για να μην το κάνει ο δικός μας. Λέγε ρε φίλε. Εσύ μπορεί να είσαι καλύτερος από τον αρχιεπίσκοπο. Δεν είμαι καλύτερος. Φιλάνθρωπος δεν είμαι. Φιλόζωος είμαι. Λέγε φίλε, ναι. Μπορεί να μιλήσουμε. Να μιλήσετε. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Λαΐτσας, είμαι εδώ και 10 λεπτά, είμαι στην αναμονή, δεν μπορώ να μην βάλω κανένα. Καλά, μην περιμένετε. Παναγιώτης Λαΐτσας. Ναι, ναι. Τέλεια. Σε βάζουμε ρε φίλε. Βέβαια, σε βάζουμε ρε φίλε. Περιμένει άνθρωπος τόση ώρα. Κινητό, είμαι στα Γενιτσά, πέρα από κινητό. Γενιτσά, να τρέχει. Έλα, ένα μηδέν. Κάτσε, κάτσε. Από τα Γενιτσά, είσαι ρε μπαγάσα. Όχι, ρε. Πού? Πολιτής είμαι, λέω. Απολιτής, δεν είναι στα Γενιτσά, ρε φίλε. Όχι, απλά στη δουλειά είναι. Στη δουλειά είναι. Κάτσε, από πού είσαι όμως. Εγώ είμαι από τον Κορινό. Εγώ είπα Κατερίνη. Είπα. Έλα, πάμε παρακάτω. Ναι. Κάτσε, λοιπόν, κάτσε Παναγιώτη, κάτσε τώρα που σε θέλουμε. Δεν μου λες, ναι. Είπαμε και οι δύο ότι δεν είσαι ομάδα της πόλης μας. Τι ομάδα είσαι? Δύο στα δύο. Λαΐτσας, για Λαΐτσας. Και ακούς και στηρίζουμε, ακούς και στηρίζουμε Κυριάκου Κυριάκου. Και Κυριάκου Κυριάκου. Και Πασόκ. Και Πασόκ. Και Πασόκ και εκλογές. Ρε τι κάναμε σήμερα, βιάσαμε. Παντρεμένος. Παντρεμένος ή όχι. Με δύο παιδιά. Εγώ σου είπα. Εγώ σου είπα. Ο Λαΐτσας γυαλάνει στα Γιάννητσά παντρεμένος. Λαΐτσας παντρεμένος. Εδώ έχασες. Εγώ είπα. Έτσι. Λοιπόν Παναγιώτη κέρδισες πάλι καρέ μου. Τον Παναγιώτη. Μπαίνει στη λίστα. Θα είσαι ναι. Και εσύ εδώ 31 του Μάη, εδώ στο Μετρόπολης, μαζί με... Θα τα κλειστούμε για από κοντά. Βεβαίως, 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 βεβαίως. Θα πούμε για από κοντά. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Πάντα τέτοια, να σε καλά. Καλές πολύ στην δρόμο. Ωραίος. Δρόμο στη δουλειά κατευθείαν. Εσύ πώς το μυριστήκαμε, ρε φίλε. Πώς φαίνεται ότι είναι πολιτής. Ναι. Σάκαλος. Σάκαλος. Μπαμπαμ το λόγο. Ναι, ναι. Αλλά είπα, σου είπα η Κατερίνη Χαλκιδική, δεν σου είπα. Ναι, ναι. Είπαμε ότι δεν είναι ΠΑΟΚ Ηρακλής Άρης. ΑΕΚΑΡΑ. ΑΕΚ. Ελά. Αλλά τι να δεις, τι σου ξέχαμε σήμερα, ρε κουμπαράκι. Και Πασόκ. Και Πασόκ κιόλας, τα βρήκαμε όλα. Και Κυριάκο, Κυριάκο. Ναι, καλημέρα. Λέγε. Καλημέρα. Να ναι. Πούμε βέβαια μισό λεπτό λίγο να πάρει λίγο ο Λαΐτσας στην γραμματεία για να δώσει τα στοιχεία του γιατί ο άνθρωπος μπήκε στην αναμονή. Μπήκε στην αναμονή και δεν πρόλαβε να τα δώσει εκεί. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώσωνα, καλώσωνα. Αυτό που λέω, όταν εσύ θα γεράσεις, που να αργήσει, έτσι, και θα χρειαστεί να πας στο γιατρό που να μην πας ποτέ εύκολα. Έχω πάει, φίλε, τον έχω πληρώσει μια χαρά. Αν δεν είχες την Ευγενούλα, θα σε έλεγα εγώ που είσαι φιλόζωος. Με τους ανθρώπους να είμαστε καλά. Σιγά, σιγά.
Με τα παιδιά και τα σκυλιά. Βρεάσε με τώρα τον Πασοξή 75 χρόνια που τα βάλε στα παρμούτια. Α, τον ταΐζω εγώ τώρα στον δρόμο. Άσε καημένα τώρα. Δεν είναι όλοι έτσι. Βρεάσε τώρα το παιδί του Πολυτεχνείου, τον ταΐζω εγώ στον δρόμο. Δεν είναι όλοι έτσι. Ήσαμε ξαναλέω. Είχαν ευκαιρίες να κάνουν περιουσίες και τα φάγανε στα παρμούτια. Δεν είναι όλοι έτσι. Άσε καημένα. Όταν δει κάποιον στον δρόμο να ζητιανεύει, κάτι λάθος έκανε. Ναι, αλλά εδώ δεν ζητιανεύουν σε προκειμένη περίπτωση. Δουλεύουν 75-80 χρονών να βγάλουν το ψωμάκι του. Άστα, τα λαϊκίστηκα. Δεν είναι λαϊκίστηκα, είναι πραγματικότητα. Όταν είσαι 75 χρονών, 400 ευρώ σύνταξη, 500 πρέπει να πάρει. Πρέπει να πάρει. Αλλιώ στα νιάτο κάτι δεν έκανε καλά. Έκανε λάθο. Πάει, τελείωσε. Κλείνουμε. Τελειώσαμε. Φτάνει για σήμερα. Εμεί το ΙΚΑ που δίνουμε λεφτά, τόσα λεφτά σε ασφαλιστικέ εταιρείε, δεν τα φάμε σουβλάκια και σουτζουκάκια. Κάτσε, γιατί εμεί θα πάρουμε σύνταξη εμεί. Όχι. Α, αλλά. Στο γεροκομείο όμω μπορεί να πα και πει: εγώ δούλευα. Δούλευε εσύ. Πάρε με την κάρτα. Πάρε την κάρτα. Γεροκομείο. Γεροκομείο. Μάλιστα. Και μπορεί άμα δουλεύει και πολλά χρόνια να έχει την καλή τη ρωσίδα. Α, αλλά να το σε καλή ρωσίδα το νοιάζει, ε. Κλείνουμε, τελειώσαμε. Ραπ εν κουλ αύριο, λίγο μετά τι 8, να ευχαριστήσουμε Θανάση Καζαμπάκα. Εσείς μένετε εδώ στο Μετρόπολης. Αρχικά Κωνσταντίνος Βαραγιάννης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται το Πούμα από το Ρεσίφε της Βραζιλίας μαζί με την ρωσική αρκούδα από το Εκατερίνεμπουργκ. Θα είναι εδώ μαζί σας μέχρι και τις 12. Εκεί κοκαλώνουν όλα, σταματάνε όλα, παγώνουν όλα. Η μπάλα και η ενημέρωση σέντρα με τον Γιώργο Μπούζο. Καλό Μπούζο να έχουμε, καλημέρα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.